Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 7 Ιανουαρίου σήμερα και η μόνη άσπρη μέρα που περιμένουμε είναι από τα χιόνια. Και το χιονιά βεβαίως, που από σήμερα, από ό,τι φαίνεται, θα γίνει αισθητός στη χώρα μας. Κατά τα άλλα, η εβδομάδα αρχίζει με εξελίξεις γύρω από τη λίστα Λαγκάρτ, που ήδη προκαλεί πολιτική ρήξη στη Δημοκρατική Αριστερά. Θα το δούμε όλα αναλυτικά για τις επόμενες δύο ώρες. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας της Δημοκρατικής Αριστεράς, οι βουλευτές Οδυσσέας Βουδούρης και Πάρης Μουτσινάς, με αφορμή τις εχμές κατά της ηγεσίας του κόμματος, το θέμα της παραπομπής και του Ευάγγελου Βενιζέλου στην προανακριτική της Βουλής για τη λίστα Λαγκάρτ. Τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών και του Ευάγγελου Βενιζέλου για τη λίστα Λαγκάρτ θα ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρότασή του για σύσταση προκατακτικής επιτροπής που καταθέτει στη Βουλή. Διήμερο επαφών στη Γερμανία για τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κύριος Σαμαράς θα συμμετάσχει σήμερα στο οικονομικό συνέδριο που διοργανώνει η εφημερίδα Die Welt στο Βερολίνο και θα είναι ο κεντρικός ομιλητής μαζί και με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη. Αύριο θα συναντηθεί με την Άγγελα Μέρκελ. Απέρριψε το ενδεχόμενο επέκτασης των κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης ο Υπουργός Οικονομικών. Ο Γιάννης Τουρνάρας σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικές δυνατότητες. Το 8ο μεγαλύτερο ποσοστό παραοικονομίας κατέχει η χώρα μας το 2012, σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν. Φτάνει μάλιστα το 25% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Αριθμίες στα δρομολόγια του μετρό και ταλαιπωρία στους επιβάτες προκάλεσε η κατάληψη στον πύργο ελέγχου του μετρό στα Σεπόλια από εργαζόμενους, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την ένταξή τους στο ενιαίο μισθολόγιο. Αγδαία επιδείνωση του καιρού από το βράδυ με χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά για τις επόμενες δύο ώρες. Θα δούμε και τι καιρό θα κάνει λοιπόν. Θα συνδεθούμε με την Πάρνηθα. Λοιπόν, όλες τις εξελίξεις θα τις δούμε με τον Στράτο Μπαλή, τον Αντώνη Ατζολέτο, την Ιουλία Βελισσαράτου, καθώς το θέμα της λίστας Λαγκάρτ είναι στην πρώτη γραμμή όλων των πρωτοσέλιδων. Αλλά να ξεκινήσουμε με την Βουλή, Αντώνη Ατζολέτο, και όλες τις τελευταίες εξελίξεις πάνω στο θέμα. Καλό σου απόγευμα. Καλό απόγευμα, Έμα. Να σου πω πως πριν από λίγο είχαμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Μεϊμαράκη, για τις καθιερωμένες ευχές. Μας ενημέρωσε πως η συζήτηση για τη σύσταση προκατακτικής επιτροπής αναμένεται να γίνει ή την Τρίτη 15 Ιανουαρίου ή ακόμα και τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου, αναλόγως με το αν θα έχει τελειώσει και η ψήφιση του φορολογικού που ξεκινάει αυτή την Πέμπτη. Συνεπώς, αν ξεκινήσει τότε, αναμένεται μέχρι την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου να έχει συσταθεί η προκατακτική επιτροπή για το θέμα. Θα αποτελείται από 12 ή από 13 μέλη. Μας είπε πως από τη στιγμή που θα συσταθεί θα οριστεί μια προθεσμία 30 με 40 ημερών προκειμένου να έχουμε το πόρισμά της. Προφανώς από τη στιγμή που θα κατατεθεί σήμερα η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, μας είπε ο κύριος Μεϊμαράκης, θα υπάρξει μία και μόνη συζήτηση με δύο κάλπες και ψηφοδέλτια που θα αναφέρουν ακριβώς τις κατηγορίες για κάθε πρόσωπο ξεχωριστά, Εύα. Μάλιστα, και αυτό είναι λοιπόν το χρονοδιάγραμμα. Είδαμε ότι σκληραίνει και η σύγκρουση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Να βρούμε τηλεφωνικά λοιπόν τον Χρήστο Κούτρα για να δούμε τι αντιδράσεις έχουμε από το μέτωπο του ΠΑΣΟΚ. Χρήστο. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα, Εύα. Στην υποκράτηση μιλούν για χυδαία επίθεση. Καλούν το ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει συγγνώμη, να παραθέσει στοιχεία σε διαφορετική περίπτωση να σοπάσει. Προσπαθούν βεβαίως να βρουν παράλληλα και έναν τρόπο να απεμπλακούν από όλη αυτή την ιστορία. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση δεν θα αφήσουν αναπάντητη την οποιαδήποτε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, χθες με μια ανακοίνωση 2,5 σελίδες περίπου πέρασαν στην αντεπίθεση. Έκαναν διάφορα ερωτήματα και βάλουν εκτός από τον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ και εναντίον του κυρίου Διώτη ξεκάθαρα πια. Από εδώ και πέρα περιμένουν βεβαίως και τη σημερινή τοποθέτηση του κυρίου Παπακοσταντίνου κατά τη βραδινή του συνέντευξη, οπότε αν χρειαστεί η υποκράτους θα παρέμβει ζωντανά, αλλά κυρίως ο κύριος Βενιζέλος θα δώσει το βάρος του στην προετοιμασία του για την παρουσία του στη Βουλή, ενώ αύριο το μεσημέρι στη 1:30 υπάρχει και μια συνάντηση εργασίας, όπως την έχουν ονομάσει, με την κοινοβουλευτική, ομάδα στην Βουλή, σε μια συνάντηση στην οποία είναι βέβαιο ότι θα συζητηθεί και το θέμα των χειρισμών στο θέμα της λίστας Λαγκάρτ. Χρήστο Κούτρα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να βρούμε τώρα το Στράτο Μπαλή. Καθώς αναταράξεις έχουμε και στη Δημοκρατική Αριστερά. Στράτο, καλό σου απόγευμα. Με τη διαγραφή πλέον για τους χειρισμούς στο θέμα της λίστας Λαγκάρτ δύο βουλευτών, του κ. Βουδούρη και του κ. Μουτσινά.
Φαίνεται πως η λίστα Λαγκάρντ προκαλεί και εσωκομματικούς στριγμούς πλέον. Ένα κομμάτι της υπόθεσης αποκτά και εσωκομματικό πρόβλημα για το κόμμα του κυρίου Κουβέλη. Από σήμερα το μεσημέρι, οι κύριοι Βουδούρης και Μουτσινάς δεν ανήκουν στην κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατικής Αριστεράς. Δύο στελέχη που από την πρώτη στιγμή είχαν εκφράσει διαφωνίες για το γεγονός ότι η Δημοκρατική Αριστερά άφηνε εκτός κάδρου τον κύριο Βενιζέλο. Μάλιστα, ο κύριος Βουδούρης σήμερα με παρεμβάσεις του στον Sky άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε η συζήτηση να φτάσει ακόμη και στον κύριο Γιώργο Παπανδρέου. Πρέπει να πούμε πως είναι τα πρώτα στελέχη που αποχωρούν από τη Δημοκρατική Αριστερά, στελέχη που είχαν και στο παρελθόν απασχολήσει με τις δημόσιες τοποθετήσεις του τη δημοσιότητα, όμως για θέματα που αφορούσαν το μνημόνιο, τα μέτρα, αλλά δεν είχαν φύγει τότε, έφυγαν σήμερα για την λίστα Λαγκάρντ. Μπορούμε να δούμε χαρακτηριστικά τι αναφέρει ο κύριος Κουβέλης στην επιστολή που έστειλε προς τον κύριο Μεμαράκη, να δούμε τη σχετική κάρτα. Οι δύο βουλευτές επιμακρών με τη συστηματική και μόνιμη διαφοροποίησή τους από όλες τις θέσεις και πρωτοβουλίες του κόμματος έχουν έρθει σε πλήρη ρήξη με τις συντεταγμένες λειτουργίες και κατευθύνσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας της Δημοκρατικής Αριστεράς, σημειώνεται στην ανακοίνωση που πήγε στο γραφείο του κυρίου Μεϊμαράκη και προστίθεται χαρακτηριστικά ότι με αυτή τη στάση πλέον η Δημοκρατική Αριστερά, κόμμα δημοκρατικό με σεβασμό σε κάθε διαφορετική άποψη, εξάντλησε όλα τα περιθώρια για την παραμονή του στην κοινοβουλευτική ομάδα παρά την έκδηλη περιφρόνηση που επεδείκνυαν για τις συλλογικές μας αποφάσεις. Αυτό που καταγράφεται όμως πλέον με καθαρό τρόπο είναι ότι οι δύο βουλευτές δεν εκφράζουν απλώς διαφορετικές απόψεις, αλλά στηρίζουν διαφορετικό πολιτικό σχέδιο από αυτό της Δημοκρατικής Αριστεράς. Καταλήγει η ανακοίνωση. Είναι η αιχμή που άφησε και στον αέρα του Sky το πρωί, Εύα, ο κύριος Παπαδόπουλος, όταν ακούγοντας τον κύριο Βουδούρη να λέει όχι μόνο για τη λίστα Λαγκάρντ, να θέτει γενικότερο θέμα συμμετοχής της Δημοκρατικής Αριστεράς στην κυβέρνηση, παρενέβη και άφησε αυτή την αιχμή ότι επί της ουσίας πλέον οι βουλευτές κινούνται έχοντας στο μυαλό τους ίσως σε κάποιο άλλο πολιτικό χώρο. Μάλιστα. Πλέον, για την ιστορία και να κλείσω με αυτό, ναι, η κυβέρνηση έχει 164 βουλευτές. Στράτο, πάλι να σε ευχαριστήσουμε. Σε ευχαριστούμε και εσένα προς το παρόν, Αντώνια Τζολέτο. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε το πρωί στον Sky ο κύριος Οδυσσέας Βουδούρης και πώς απάντησε στη συνέχεια ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος. Εγώ θα ψηφίσω αυτό το οποίο έχω πει και εξ αρχής. Θα ψηφίσω για να εξεταστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης της λίστα Λαγκάρντ και όχι μόνο μία, και να εξεταστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι και όχι μόνο ένας. Δηλαδή εσείς είσαστε υπέρ της παραπομπής Βενιζέλου? Δεν είμαι εγώ υπέρ της παραπομπής Βενιζέλου. Εάν δείτε στοιχειοδός τη δικογραφία, είναι προφανές ότι πρέπει να, όχι να παραπεμφθεί σε δίκη ο κύριος Βενιζέλου, προς Θεού, μην γίνει αυτή η παρεξήγηση, αλλά ότι πρέπει μα να εξεταστούν... Μα δεν είναι αυτό το αδικείμενο της Επιτροπής, σωστά το λέει ο κύριος Βουδούρης. Να εξεταστούν εάν υπάρχουν υπόνοιες για να παραπεμφθεί ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Φωκοσταντίνου σε ανάκριση, και αν από την ανάκριση προκύπτει κάτι να παραβληθεί σε δίκη. Αυτό βεβαίως έρχεται σε αντίθεση με τη θέση του κόμματός σας. Η Δημοκρατική Αριστερά, ναι, δεν λέει αυτό το πράγμα ακριβώς. Ναι, η Δημοκρατική Αριστερά μέχρι τώρα δεν έχει εκφραστεί μέσω κανένα οργάνου, συλλογικού τουλάχιστον. Κοιτάξτε, ο κ. Βουδούρης μάλλον έχει κοντή μνήμη. Όπως ψήφισε το πρώτο μνημόνιο και τώρα παριστάνει τον αντιμνημονιακό, μάλλον δεν θα θυμάται ότι η απόφαση της 19 Ιουνίου για συμμετοχή της Δημοκρατικής Αριστεράς στην κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης πάρθηκε με συντριπτική πλειοψηφία, τάξη του 85%. Ακριβώς το ίδιο συνέβη και σε νέα ψηφοφορία επαναβεβαίωσης της τάσης του κόμματός μας το Σεπτέμβριο με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Mm-hmm. Άρα, όπερ σημαίνει, θα πρέπει να δείχνουμε μεγαλύτερο σεβασμό στις συλλογικές αποφάσεις, τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, ακόμα και αν είναι όψιμη η σχέση μας με την αριστερά. Το τι σημαίνει θα το αποφασίσει ο κ. Κουβέλης και τα όργανα του κόμματος, ωστόσο είναι προφανές ότι ο κ. Βουδούρης με τη στάση του υπηρετεί άλλο πολιτικό σχέδιο. Δεν είναι μια διαφωνία σε ένα θέμα, ξέρω εγώ, έχει μια διαφορετική άποψη για τα εργασιακά ή δεν ξέρω τι άλλο. Εδώ υπηρετεί σχέδιο άλλου πολιτικού κόμματος. Αυτές είναι οι πολιτικές εξελίξεις και οι πολιτικές αναταράξεις που έχουν προκύψει μέχρι αυτή τη στιγμή. Να δούμε όμως και σε δικαστικό επίπεδο, με τη βοήθεια της Ιωάννας Μάνδρου, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε τώρα. Και χρόνια πολλά, Ιωάννα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Εύα. Βρισκόμαστε στο σημείο ότι οι οικονομικοί εισαγγελείς εξετάζουν ως μάρτυρες και σήμερα θα πληροφορηθούμε σε αργότερα που θα ολοκληρωθούν αυτές οι καταθέσεις, διότι η έρευνα αυτή γίνεται με απόλυτη μυστικότητα. Πρόσωπα τα οποία υπηρέτησαν στο προσωπικό γραφείο του κ. Παπακωνσταντίνου προκειμένου να απαντηθούν κρίσιμα ερωτήματα
αυτής της υπόθεσης που σχετίζονται με το ποιος παρέλαβε αυτή τη λίστα, πόσο έγινε η αντιγραφή του αρχείου και κυρίως πώς έχει αυτό το αρχείο χαθεί, καθώς είναι δημόσια η παραδοχή του πρώην Υπουργού ότι χάθηκε αυτό το αρχείο. Και μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχει υπάρξει κάποια άλλη δήλωση που να δίνει φως στο βάθος του τούνελ για το πού μπορεί να βρίσκεται το πρωτότυπο της λίστας που ελήφθη από τον κύριο Παπακωνσταντίνου το 2010 από τις γαλλικές αρχές. Η ανυπαρξία αυτού του πρωτοτύπου, το γεγονός ότι έχει χαθεί, είναι ίσως και το ισχυρότερο στοιχείο κατά τις δικαστικές αρχές που συγκλίνει τις υποψίες όλων στο πρόσωπο του πρώην Υπουργού, οπότε είναι ένα θέμα το οποίο και ο ίδιος πρέπει να απαντήσει τι έγινε το αρχείο αυτό και πώς χάθηκε. Και παράλληλα, Εύα, περιμένουμε την Τετάρτη τους συγγενείς του πρώην Υπουργού, οι οποίοι ελέγχονται για βαριές κατηγορίες ως ύποπτοι από τον κύριο Πεπόνη και τον κύριο Μουζακέτη, να δώσουν εξηγήσεις. Οι πληροφορίες μας λένε ότι θα καταθέσουν γραπτό στις εξηγήσεις τους με υπομνήματα και σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά της υπερασπίσεως τους, η κυρία Παπακωνσταντίνου και ο σύζυγός της Σημεών Σικερίδης, αλλά και ο σύζυγός της άλλης εξαδέλφης του κυρίου Παπακωνσταντίνου, ο κύριος Ρωσόνης Ανδρέας, διατείνονται, θα δούμε πώς θα τα διατυπώσουν και με τι στοιχεία στα υπομνήματά τους, ότι μπορούν να στηρίξουν την νομιμότητα αυτών των καταθέσεων, όπως επίσης και να καταδείξουν ότι έχουν εισοδήματα, ναι, φορολογημένα που μπορούν να δικαιολογήσουν την ύπαρξη αυτού του ποσού. Μένει να δούμε αν αυτά θα επιβεβαιωθούν στα γραπτά τους υπομνήματα την Τετάρτη και βεβαίως πώς θα αξιολογηθούν τα στοιχεία αυτά που θα παραθέσουν από τους οικονομικούς εισαγγελείς. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αν αποδειχθούν τα χρήματα νόμιμα και φορολογημένα, ναι, αυτό είναι μια υπόθεση εργασίας, ναι, αν αποδειχθούν και αν αξιολογηθούν ως τέτοια, η ποινική μεταχείριση του κυρίου Παπακωνσταντίνου μειώνεται σημαντικά, καθώς οι όποιες διώξει σε βάρος του θα είναι πλέον σε βαθμό πλημελήματος, εάν δεν προκύψει κάτι άλλο, γιατί βλέπουμε ότι οι υποθέσεις και οι εξελίξεις στην υπόθεση αυτή είναι ρευστές και αν πολύ θα πρόσμενες. Μάλιστα. Τώρα, Ιωάννα, στο θέμα της παραπομπής του κυρίου Βενιζέλου και σε αυτά τα οποία, από ό,τι γνωρίζουμε, θα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν κάποιες αποχρώσεις, κάποιες ενδείξεις για το αν στηρίζεται κάπου αυτή η λογική, δηλαδή αν μπορεί να, αν υπάρχει λόγος να ανακριθεί ποινικά ο κύριος Βενιζέλος, υπάρχουν από εκεί κάποιες πληροφορίες? Κοίταξε, η δικογραφία έχει στο σύνολό της διαβιβαστεί στη Βουλή πριν φτάσει εκ νέου η λίστα Λαγκάρντ. Οι οικονομικοί εισαγγελείς απέστειλαν αμέσως τη δικογραφία που εσχημάτισαν και να θυμίσω ότι στη δικογραφία αυτή υπάρχει και κατάθεση του κυρίου Βενιζέλου, ο οποίος έχει ήδη κληθεί και έχει εξεταστεί από τον κύριο Πεπόνη, όσο και κατάθεση του κυρίου Παπακωνσταντίνου. Οι οικονομικοί εισαγγελείς όταν απέστειλαν την πρώτη δικογραφία στη Βουλή, ας την πούμε πρώτη γιατί στη συνέχεια εστάλησαν τα πρόσθετα στοιχεία που έκαναν λόγο για αλλίωση η οποία είχε διαπιστωθεί, δεν έκαναν ποινική αξιολόγηση για κανέναν από τα δύο πολιτικά πρόσωπα, ούτε για τον κύριο Παπακωνσταντίνο, ούτε και για τον κύριο Βενιζέλο. Θυμίζω ότι τότε δεν είχε προκύψει αλλίωση. Το θέμα ήταν τότε μόνο η μία αξιοποίηση της λίστας. Είχαν αφήσει το βάρος αυτής της απόδειξης και της έρευνας στα πολιτικά κόμματα και στη Βουλή. Οπότε στο ερωτημά σου η απάντηση είναι ότι η Βουλή θα αποφασίσει, μάλιστα, διότι αυτή έχει τον κυρίαρχο ρόλο. Πάντως στοιχεία στη δικογραφία που να έχουν αξιολογηθεί από τις δικαστικές αρχές, αξιολόγηση της δικαιοσύνης για ποινικές ευθύνες για τη μη αξιοποίηση της λίστας δεν υπάρχει. Μάλιστα. Αλλά δεν υπάρχει ούτε και για τον κύριο Παπακωνσταντίνου, ούτε και για τον κύριο Βενιζέλο. Θα ρωτήσει κανείς γιατί δεν υπάρχει. Διότι οι οικονομικοί εισαγγελείς δεν έκαναν πόρισμα ούτε αναφορά για να συνοδεύσουν τα έγγραφα αυτής της δικογραφίας. Άφησαν τη Βουλή να αποφανθεί ελεύθερη και να πράξει ό,τι τα πολιτικά κόμματα πιστεύουν και νομίζουν. Ιωάννα Μάνδρου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Όμως το θέμα δεν απασχολεί μόνο εδώ την δική μας εσωτερική ειδησιογραφία, αλλά και τα διεθνή δίκτυα, έντυπα, ηλεκτρονικά και άλλα. Ιουλία. Έχουν αρχίσει να ασχολούνται με το σκάνδαλο από Κωνσταντίνου και τη λίστα Λαγκάρντ. Οι New York Times έγραψαν χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για δράμα δεύτερης διαλογής και ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι η έλλειψη φοροεισπρακτικού μηχανισμού ακόμα και τώρα. Χαρακτηριστικά αναφέρουν την περίπτωση από Κωνσταντίνου, αλλά επισημαίνουν ότι ακόμα ο στόχος του εντοπισμού των φοροφυγάδων δεν έχει επιτευχθεί, λέγοντας χαρακτηριστικά τα εξής: ότι η Αθήνα έχει εισπράξει μόλις 1 δις ευρώ επιπλέον φόρων από τα 2,6 που
που ήταν ο αρχικός στόχος, ενώ μόλις 88 φορολογούμενοι έχουν ελεγχθεί για ασφάλματα φορολογικά, από τη στιγμή που ο στόχος ήταν 300 να ελεγχθούν, ενώ περίπου 467 έλεγχοι πλούσιων ιδιωτών έχουν ολοκληρωθεί έναντι αρχικού στόχου 1.300. Τώρα η Die Welt με χαρακτηριστικό τίτλο «Προκαλεί τρικυμία η λίστα Lagarde στην Ελλάδα», επισημαίνει ότι διώκεται ή αναμένεται να διωχθεί αρχηγός κόμματος χωρίς ωστόσο να τον κατονομάζει. Ωστόσο η εφημερίδα δεν επικεντρώνεται τόσο στη λίστα Lagarde όσο σε άλλες λίστες που φέρεται να έχει η κυβέρνηση, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες της εφημερίδας. Λέει χαρακτηριστικό ότι η κυβέρνηση διαθέτει και άλλες λίστες, οι δύο προέρχονται από τη Γερμανία με δεδομένα πελατών σε τράπεζες του Λουξεμβούργου και του Λιχτενστάιν, και οι δύο λίστες μαζί περιέχουν 4.500 ονόματα. Και από το Λονδίνο έρχονται την ίδια ώρα, αναφέρει πάντα η εφημερίδα, ναι, τα δεδομένα περίπου 600 Ελλήνων, οι οποίοι αγόρασαν στη Βρετανία ακίνητα αξίας περισσότερο του 1 δις ευρώ. Ενώ από την Ολλανδία τα ονόματα περίπου 100 ιδιοκτητών γιότ, οι οποίοι πλήρωσαν μεταξύ 500.000 και 4 εκατομμύρια ευρώ για τα πλοία τους, χωρίς όμως να δηλώσουν ποτέ αυτά τα υπάρχοντα στις φορολογικές αρχές. Μάλιστα, Ιουλία Βελισσαράτου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα μείνουμε στο θέμα και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον βουλευτή, τον κύριο Οδυσσέα Βουδούρη. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα. Ακούσατε, φαντάζομαι, και εσείς λοιπόν τη δήλωσε ο εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Αριστεράς, ο κύριος Παπαδόπουλος, και στην ουσία σας κατηγορούν ότι εξυπηρετείτε το πολιτικό σχέδιο άλλου κόμματος και συγκεκριμένα του ΣΥΡΙΖΑ. Τι απαντάτε? Δεν χρειάζεται να απαντήσω εγώ. Απαντάνε τα γεγονότα. Δεν καταλαβαίνω για ποιο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ μιλάνε. Εγώ γνωρίζω τα γεγονότα. Ποια είναι τα γεγονότα? Τα γεγονότα είναι ότι στις 26 Νοεμβρίου, όχι Δεκεμβρίου, Νοεμβρίου, κατατέθηκε μια δικογραφία. 26 Νοεμβρίου σημαίνει πριν αποκαλυφθεί η υπόθεση της διαγραφής των τριών ονομάτων. Έτσι δεν είναι? Και αυτή η δικογραφία έδινε στην ουσία την εντολή στη Βουλή να διερευνήσει την υπόθεση της μη αξιοποίησης της λίστας και της κακοδιαχείρισης αυτής της λίστας, χωρίς πρωτόκολλο, χωρίς κτλ. Των υπουργών που ονομάζονται μέσα σε αυτή τη δικογραφία. Δηλαδή, υπουργών στο πληθυντικό, δηλαδή τον κύριο Παπακοσταντίνου και τον κύριο Βενιζέλου. Mm-hmm. Μετά έρχεται μια συμπληρωματική δικογραφία, επειδή εντωμεταξύ έχει αποκαλυφθεί η υπόθεση των mm-hmm. και επιλέγει η κυβέρνηση να ασχοληθεί μόνο με τη συμπληρωματική δικογραφία και όχι με την κύρια δικογραφία. Δεν βλέπω πού είναι το σχέδιο. Εμείς δεν λέμε τίποτα άλλο από το εξής. Δεν είναι πολιτικό το θέμα. Δεν υπάρχει πολιτική σκευωρία πολιτικό σχέδιο. Είναι απλά διαδικαστικό και δικαστικό. Η Βουλή έχει μια δικαστική αρμοδιότητα που της μεταφέρει η κοινή δικαιοσύνη, η τακτική δικαιοσύνη, διότι έτσι επιτάσσει το Σύνταγμα. Και εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό. Δεν έχουμε το δικαίωμα να αποκρύψουμε, να αποφασίσουμε ότι θα διερευνήσουμε μόνο τα μισά γεγονότα. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν για ποιο σχέδιο μιλάνε. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Επίσης δεν καταλαβαίνω πού είναι το θέμα. Δεν μιλάμε για να παραπέμψουμε σε δίκη κάποιον. Δεν μιλάμε καν για να παραπέμψουμε κάποιον σε ανάκριση. Μιλάμε για να εξετάσουμε ορισμένα γεγονότα, τα οποία είναι προφανή και τα λέει η δικογραφία. Τα λέμε εμείς, τα λέω εγώ, δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν τα λέει καν η αντιπολίτευση. Τα λένε οι οικονομικοί εισαγγελείς. Να εξετάσουμε αυτά τα γεγονότα για να δούμε εάν υπάρχει αντικείμενο να παρεμπιπτουν οι υπουργοί σε ανάκριση, που ενδεχομένως θα καταλήξει σε μια δίκη. Θα ψηφίσετε δηλαδή την πρόταση που φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Μα δεν ψηφίζουμε ακόμα μια φορά την πρόταση που φέρνει το ΣΥΡΙΖΑ. Θα στηθούν δύο κάλπες για να αποφασίσει ο κάθε βουλευτής εάν θα πρέπει να εξεταστούν σε προκαταρτική οι υπουργοί οι οποίοι καταγράφονται στη δικογραφία την οποία έχουν μεταβιβάσει οι οικονομικοί εισαγγελείς. Δεν υπάρχει πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς θα υπάρξουν δύο κάλπες. Μάλιστα. Η δικογραφία επιτάσσει, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιος άλλος, η δικογραφία επιτάσσει να εξεταστούν οι ενδεχόμενες ευθύνες. Δεν είναι σίγουρο ότι έχει ευθύνες. Οι ενδεχόμενες ευθύνες του κυρίου Βενιζέλου. Αλλά να σας πω κάτι, είναι προφανές ότι υπάρχουν κάποιες υπόνοιες. Όταν ο κύριος Βενιζέλος δεν μεταβίβασε αυτό το CD στον διάδοχό του, τον κύριο Σαχινίδη, όπως οφείλε να κάνει. Όταν δεν πρωτοκόλλησε αυτό το έγγραφο, όταν βρέθηκε να κατέχει αυτό το σύνταγμα. Το CD, το stick, τα στοιχεία τέλος πάντων. Ναι. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι. Όχι ότι πρέπει να. Επαναλαμβάνω, όχι να πάει σε δίκη. Να εξεταστεί. Εσείς πιστεύετε ότι θα πρέπει να εξεταστεί και ενδεχόμενη ευθύνη του πρώην Πρωθυπουργού στο θέμα αυτό?
από τη δικογραφία των οικονομικών εισαγγελέων δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι τέτοιο. Εάν όμως προκύψει από την διαδικασία, προφανώς. Τώρα, κύριε Βουδούρη, ήσασταν σε πολύ καιρό σε διαφορετική γραμμή με τη Δημοκρατική Αριστερά, σε κρίσιμα ζητήματα. Όχι, δεν δέχομαι αυτή τη διατύπωση. Είμαι σε διαφορετική, αν θέλετε, άποψη με την στροφή την οποία έκανε η ηγεσία της Δημοκρατικής Αριστεράς την επομένη των εκλογών. Εγώ υπερασπίζομαι και είμαι συνεπής και αν κάποιος πιστεύει ότι δεν λέω την πραγματικότητα, να μου το πει. Υπερασπίζομαι στο ακέραιο τις προγραμματικές δεσμεύσεις της Δημοκρατικής Αριστεράς και την προγραμματική συμφωνία την οποία ψηφίσαμε στις 19 Ιουνίου. Διαπιστώνω ότι η πλειοψηφία της ηγεσίας έχει αποκλίνει σε βαθμό που έχει πάρει μια στροφή που εγώ νομίζω ότι είναι μια στροφή 180 μοιρών και με αυτή την στροφή δεν συμφωνώ. Μετά και μετά και με όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία μας περιγράφετε, θα παραμείνετε ανεξάρτητος βουλευτής ή βλέπετε την ένταξή σας σε κάποιον άλλο πολιτικό χώρο? Δεν θα στο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα. Σε κανένα άλλο χώρο. Αν ήθελα να ενταχθώ σε ένα άλλο χώρο, θα μπορούσα να το είχα κάνει πριν από τις εκλογές. Θέλω να συνεχίσουμε αυτό το εγχείρημα με όλους τους φίλους, τους συντρόφους της Δημοκρατικής Αριστεράς, που δεν θέλουμε να δεχθούμε αυτή τη στροφή. Θέλω να συνεχίσουμε αυτό το εγχείρημα. Το δικό μας εγχείρημα. Δεν με εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ, με εκφράζει η Δημοκρατική Αριστερά με τις θέσεις οποίες είχε μέχρι τις εκλογές. Κύριε Βουδούρη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στη Βουλή τώρα και στην πρόταση που καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αντώνης Τζολέτος θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Αντώνη. Εύα, αργά το απόγευμα αναμένεται να κατατεθεί τελικά η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, που θα εξετάζει σύμφωνα με πληροφορίες τυχόν ποινικές ευθύνες στον κύριο Παπακωνσταντίνου αλλά και στον κύριο Βενιζέλο για το θέμα της λίστας Λαγκάρντ. Πρέπει να σου πω ότι μέχρι αργά χτες το βράδυ υπήρχε σύσκεψη στην Κουμουνδούρου προκειμένου να χτενίσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες. Θα υπογράφεται από όλους τους βουλευτές. Θα είναι ένα πολυσέλιδο κείμενο, περίπου στις 40 σελίδες, όπως μαθαίνουμε. Θα αφήνει και ένα παραθυράκι όσον αφορά πολιτικές ευθύνες άλλων προσώπων. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που θα αναφέρεται μέσα στο κείμενο είναι ότι επιφυλασσόμαστε να καταθέσουμε κάθε απαραίτητη συμπληρωματική πρόταση για την επέκταση της προκρατικής εξέτασης. Αναλόγως τι θα προκύψει μέσα από τη διερεύνηση, δεν αποκλείουν στο ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσουν και για άλλα πρόσωπα, είτε σε μια νέα προκρατική είτε σε μια νέα εξεταστική επιτροπή. Θα περιέχει το κείμενο ένα πολιτικό σκεφτικό για το πώς οδηγηθήκαμε εδώ. Θα μιλάει για το θέμα της αλλίωσης της λίστας αλλά και το θέμα της διαχείρισης της λίστας. Ενώ αυτό που θα αναφέρει είναι πως η υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ είναι ουσιαστικά ένα τρανό παράδειγμα, η κορυφή του παγόμουνου, ότι η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα δεν πατάσεται. Και από εκεί και πέρα, όπως μαθαίνουμε, θα γίνεται και εκτενή αναφορά στη μέχρι τώρα πορεία της λίστας και πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, Εύα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, Αντώνη, από ό,τι φαίνεται, η κόντρα που έχει ξεκινήσει από την Παρασκευή το βράδυ μεταξύ του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα και του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται. Έχουμε και επίσημη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Έχουμε επιστολή του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Σκουρλέτη, προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Να σου διαβάσω ενδεικτικά πως ο κύριος Σκουρλέτης χαρακτηρίζει απαράδεκτη τη στάση να μην αναφέρει το δελτίο ειδήσεων της 4ης Ιανουαρίου του ΜΕΓΑ την ανακοίνωση του γραφείου τύπου που είχε να κάνει για το σχολιασμό από το σταθμό για όλες τις ευθύνες που καταλογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στον κύριο Βενιζέλο. Αυτό που λένε από την Κουμουνδούρου είναι ότι διατυπώναν μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με το θέμα αυτό, για το οποίο ζητούσαν να ανακοινωθούν μέσω του σταθμού, αλλά ποτέ δεν έγινε. Ενδεικτικό να σου πω πως τα ερωτήματα είχαν να κάνουν προς τον κύριο Πρετεντέρη και το σχολιασμό που έκανε, γιατί άραγε αν στην επίμαχη λίστα Λαγκάρντ, έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκεται μεταξύ πολλών άλλων και ο βασικός μέτοχος του τηλεοπτικού σταθμού ΜΕΓΑ, όπου εργάζεται ο κύριος Πρετεντέρης. Και ρωτούσαν επίσης αν γνωρίζει ο κύριος, γιατί ο κύριος Βενιζέλος κράτησε κρυφά στο γραφείο του όλο αυτόν τον καιρό την λίστα Λαγκάρντ. Οπότε στην επιστολή τώρα ζητά ο κύριος Σκουλέτης από το ΣΥΡΙΖΑ, από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, να επιληφθεί του θέματος. Μάλιστα, Αντώνη Τζολέτο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θα βρούμε τώρα τον Νίκο Φιλιππίδη για να δούμε τι γίνεται στα της οικονομίας, τα οποία τρέχουν και βεβαίως τι γίνεται και με το επίδομα θέρμανσης. Ο Νίκος Υποφάντης είναι μαζί μας και για τις αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Νίκο Φιλιππίδη, να ξεκινήσουμε από σένα. Λοιπόν, είχαμε τη συνέντευξη. Πού πρέπει να πατήσουμε γκάζι? Πρέπει να, καταρχήν υπάρχει φοβερή δουλειά να γίνει το επόμενο διάστημα. Μέσα στην εβδομάδα, καταρχήν, πρέπει να τρέξει η Βουλή να ψηφίσει το φορολογικό νομοσχέδιο και βέβαια το Υπουργείο Οικονομικών να ολοκληρώσει
τη δουλειά με τις τροπολογίες, οι οποίες αναμένουν να κατατεθούν, ώστε την Παρασκευή να γίνει να πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Από εκεί και πέρα, σήμερα είχαμε δηλώσεις το πρωί στο ραδιόφωνο του Βήματος, του Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος έκλεισε και μάλιστα έκλεισε με κατηγορηματικό τρόπο τις όποιες συζητήσεις περί διεύρυνσης των δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης. Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα μέσα στο 2013 για καμία γενικώς ελάφρυνση. Πρέπει να κάνουμε υπομονή ακόμη ένα χρόνο. Θα είναι δύσκολη χρονιά το 2013. Δεν βλέπω όμως άλλη λύση. Τα 2/3 λέει τη διαδρομή τα έχουμε κάνει. Θα τα ολοκληρώσουμε μέσα στο 2013 και θα μείνει άλλο 1/3 λέει για το 2014. Υπονοώντας με σαφήνεια, θα λέγαμε, ότι δεν πρόκειται να υπάρξει παραμικρή αλλαγή στο μείγμα της οικονομικής πολιτικής. Άρα και οι συζητήσεις περί είτε ελάφρυνσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, είτε διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων του πετρελαίου θέρμανσης, που ο ίδιος είπε ότι μόλις το 10% όσων περιμέναν τελικά πήγαν και προσήλθαν και κατέθεσαν τα χαρτιά για να λάβουν και το πετρέλαιο θέρμανσης. Βεβαίως, και αυτό βεβαίως, Νίκο Υποφάντη, έρχεται να συνδυαστεί με το γεγονός ότι όσοι θέλουν να κάνουν οικονομία από το πετρέλαιο προσπαθούν να ζεσταθούν από τα κλιματιστικά, όπου έρχονται και εκεί αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Μέσα στην εβδομάδα ανακοινώνονται. Νομίζω ότι στο τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε κάτι. Το Υπουργείο αυτό το οποίο λέει είναι ότι δεν θα κινηθούν στο 13% που μας είπε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η τελευταία απόφαση, αλλά θα κινηθούν κοντά στο 10-11% σε τρεις δόσεις, ώστε να μπορέσουν οι καταναλωτές να σηκώσουν. Βεβαίως, να μην ξεχνάμε ότι από την 1η Ιουλίου του 2013 απελευθερώνονται πλήρως τα τιμολόγια και το 25% που έχει ζητήσει μεσοσταθμικά η ΔΕΗ θα περάσει σταδιακά στους καταναλωτές, προκειμένου τα τιμολόγια να ανταποκρίνονται, όπως λέει η ΔΕΗ, στο κόστος της παραγόμενης ενέργειας από την ίδια. Βεβαίως, έχουμε εξελίξεις και σε ένα άλλο σημαντικό θέμα. Έχουμε εξελίξεις και στο θέμα των διευκολύνσεων που έγιναν από τη ΔΕΗ στους πελάτες της. Το 2011 η ΔΕΗ παρέχει διευκολύνσεις σε περίπου 400.000 πελάτες στις καταναλωτές. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπήρξε τεράστια αδυναμία να πληρώσουν τους ήδη υφιστάμενους λογαριασμούς. 700.000 οι πελάτες καταναλωτές ΔΕΗ που προχώρησαν σε διακανονισμό με τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Αδυνατούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις να πληρώσουν το ρεύμα, όχι μόνο το ενιαίο τέλος κινητό που έρχεται μέσα από τους λογαριασμούς ΔΕΗ, αλλά απλά το ρεύμα. Εκεί γίνεται διακανονισμός και περισσότεροι από 700.000 συμπολίτες μας κατέφυγαν σε διακανονισμούς με τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο Υποφάντη. Και Νίκο Φιλιππίδη, επιστρέφοντας σε εσένα, έχουμε και τις δηλώσεις από τους εφοριακούς στην ουσία, ότι είναι διάτριτο το φορολογικό σύστημα. Την ώρα που συζητούμε για λίστες, την ώρα που αυξάνονται τα πάντα στη ζωή μας, επίσημη παραδοχή ότι είναι διάτριτο το σύστημα. Είπε, όποιος έχει γνωστό, συγγενή ή εξουσία, μπορεί να κάνει τη δουλειά που θέλει. Τώρα εντάξει, επειδή κατοικούμε όλοι νομίζω σε αυτή τη χώρα, όλοι ξέρουμε, δεν νομίζω ότι ανακάλυψαν κάτι εφοριακοί. Όχι, αλλά κάποια στιγμή περιμένουμε κάτι να αλλάξει. Θα περίμενα να ακούσω περισσότερη αυτοκριτική από τους ίδιους για τους συναδέλφους τους. Γιατί αναφέρονται σε συναδέλφους τους και αναφέρονται και σε πιέσεις προϊσταμένων τους, ακόμα και πολιτικών ηγεσιών, προς τους ίδιους. Άρα το να μιλάνε και να αναγνωρίζουν απλώς το πρόβλημα, θα έλεγα ότι μάλλον είναι κάτι το οποίο ο πολίτης το έχει ακούσει, το έχει δει, το έχει ζήσει και κυρίως το έχει πληρώσει πάρα πολλές φορές, είτε με ταλαιπωρία, είτε με επιπλέον κόστος και μάλιστα με βρώμικο χρήμα. Αυτό που εκεί που περιμένουν και υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες ότι μπορεί να περιοριστεί αυτή η κατάσταση όσο είναι δυνατόν, είναι με την φορολογική μεταρρύθμιση του Μαρτίου. Εκεί περιμένουμε να δούμε να μειώνεται η επαφή ακόμα περισσότερο του φορολογούμενου με τις εφορίες, με το εμφοριακό. Θεωρούν ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσει να περιοριστούν τα αρνητικά φαινόμενα και βέβαια να αρχίσει σιγά σιγά να αποδίδει λίγο δικαιοσύνη συμπληρωμητών φόρων. Τώρα, Νίκο, πριν σε ευχαριστήσουμε, στα χρηστικά της ημέρας, σήμερα ή αύριο λίγη η προθεσμία για να πληρώσουμε τα τέλη? Αύριο. Αύριο είναι τελευταία μέρα. Από εκεί και πέρα θα πληρώνουν όσοι είτε δεν είχαν είτε το ξέχασαν το διπλάσιο των τελών του αυτοκινήτου του. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, άρα δεν ξεχνιόμαστε. Όμως όσοι έχουμε ξεχαστεί, τρέχουμε γρήγορα γιατί το πρόστιμο είναι μεγάλο, είναι το διπλάσιο. Λοιπόν, στο Σταμάτη Ασημένιο θα πάμε τώρα για να δούμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Βερολίνο. Καλώς απόγευμα, Σταμάτη.
Καλό απόγευμα. Να αρχίσουμε όμως από την επίσκεψη του Προέδρου στο Βερολίνο. Γιατί ο Κάρλος Παπούλιας είχε σήμερα συνάντηση με τον Γερμανό ομολογό του, τον Γιώαχιμ Γκάουκ. Οι δύο πρόεδροι ξεναγήθηκαν στην έκθεση Ολυμπία Μύθος Λατρεία Αγώνες, η οποία φιλοξενείται από τον περασμένο Αύγουστο στο Μάρτιν Κρόπιους Μπάου. Μερικές ώρες αργότερα ο κύριος Παπούλιας μετέβη στο προεδρικό Μέγαρο Μπελεβίου, όπου ο Γερμανός πρόεδρος παρέθεσε γεύμα προς τιμή του. Στις δηλώσεις τους μετά την ξενάγηση, οι δύο πρόεδροι αναφέρθηκαν τις ελληνογερμανικές σχέσεις που δοκιμάστηκαν. Ο Κάρολος Παπούλιας εξήρε την ελληνογερμανική συνεργασία σήμερα μετά από τη δοκιμασία των τελευταίων ετών και κάλεσε τους Γερμανούς επενδυτές και τουρίστες να έρθουν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα μπορεί να βασιστεί στην αλληλεγγύη της Γερμανίας, είπε από την πλευρά του ο Γερμανός πρόεδρος, ο Γιώαχιμ Γκάουκ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι και οι δύο χώρες, Εύα, θα πρέπει να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του γεύματος, ο κ. Παπούλιας ενημέρωσε τον Γερμανό ομολογό του για την πορεία των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα. Τώρα, από την άλλη, έχουμε το πολίτικουμ του ελληνικού αυτού διημέρου στο Βερολίνο, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είναι ένας από τους κεντρικούς ομιλητές στο Οικονομικό Φόρουμ που διοργανώνει κάθε χρόνο η εφημερίδα Welt. Στην εκδήλωση αυτή θα μιλήσουν επίσης η καγκελάριος Μέρκελ, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο κ. Δράγκη, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Σούλτς, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Όλι Ρεν, θα είναι ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας Φιλιπ Ρέσλερ, ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, ο κ. Σόιμπλε, της Βρετανίας, ο κ. Όσμπορν, της Ισπανίας, ο κ. Ντεγκίνδος. Και να σου πω ότι η θεματική του συνεδρίου αφορά στην κρίση και την αντιμετώπιση της. Η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι σήμερα στις 8 ώρα η Γερμανίας και θα πρέπει να σου πω ότι, όπως μας είπε τουλάχιστον ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, της καγκελαρίου, ο κ. Ζάιμπερ, δεν θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση των δημοσιογράφων. Να προσθέσουμε και κάτι ακόμα σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εκτός από τα περί της αντιμετώπισης της κρίσης και την πορεία των μεταρρυθμίσεων που θα συζητήσει αύριο στις 11.30 με την καγκελάριο Μέρκελ ο κ. Σαμαρά, στο επίκεντρο αυτής της επίσκεψης είναι η ανάπτυξη, είναι το θέμα των αναπτυξιακής προσπάθειας της Ελλάδας με ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση γερμανικών επενδύσεων. Και στην ελληνική αντιπροσωπεία να συμπληρώσουμε ότι μετέχουν ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Χατζηδάκης, και ο Υφυπουργός, ο Νότης Μηταράγης. Αυτοί θα αναδείξουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο και του συνεδρίου. Και κλείνοντας τα μάτια, να πούμε ότι έχουν αυξηθεί και κατά 11% οι Έλληνες εργαζόμενοι στη Γερμανία. Ναι, μεταξύ του Οκτωβρίου του 2011 και του Οκτωβρίου του 2012 σημειώθηκε μια αύξηση κατά 11% των Ελλήνων εργαζομένων. Άραστε. Μιλάμε δηλαδή για ενεργά οικονομικό πληθυσμό, δεν μιλούμε για πληθυσμό απλά. Έτσι λοιπόν υπάρχει, θα λέγαμε, μετά από πολλά χρόνια μια μεγάλη αύξηση του ελληνικού εργασιακού δυναμικού στην Γερμανία. Σταμάτη. Κάτι παρόμοιο παρατηρείται και από τους Ισπανούς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς στο σημείο αυτό να επανέλθουμε στα εσωτερικά, εδώ τα αμιγώς δικά μας που λέμε, να δούμε αν υπάρχουν προβλήματα εξαιτίας της κακοκαιρίας και τι ακριβώς επικρατεί αυτή τη στιγμή. Μαρία Αναστασοπούλου, καλό σου απόγευμα. Καλό απόγευμα, Εύα. Επιδείνωση του καιρού με χαμηλές θερμοκρασίες ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο είχαμε σήμερα. Χθες το βράδυ χιόνισε αρκετά στην Πάρνηθα. Λόγω πάγου στο οδόστρωμα η τροχέα έκλεισε για αρκετές ώρες το δρόμο από τη μία τα ξημερώματα μέχρι σήμερα νωρίς το πρωί. Τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα, όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγο από την τροχέα. Το πρωί σήμερα η χαμηλότερη θερμοκρασία στην Αττική ήταν στους μείον 2 βαθμούς Κελσίου στην Τανάγρα. Τσουχτερό όμως κρύο και είχαμε και στη Βόρεια Ελλάδα. Βουτιά στους μείον 7 έκανε το θερμόμετρο στον Ευροκόπη και μείον 2 στη Δράμα. Το θερμόμετρο έδειξε μείον 5 στη Φλόρινα και την Τρίπολη και μείον 3 στην Πτολεμαΐδα. Με αντιολισθητικές αλυσίδες διεξάγεται αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στους επαρχιακούς δρόμους Βίγλας Βιτσίου στη Φλόρινα. Ενώ τόσο το χιονοδρομικό κέντρο στο Καϊμακτσαλάν όσο και οι γύρω δρόμοι παραμένουν κλειστοί λόγω έντονων ανέμων. Χιόνια έχουν πέσει επίσης και σε ορεινές περιοχές της Κρήτης. Και κλείνοντας, έβασε ό,τι αφορά τον 54χρονο Ριβάτη που αγνοούνταν από χθες στα Πιέρια Όρη. Ναι. Μετά από πολλή ώρες προσπάθειες, οι διασώστες και οι πυροσβεστικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν σε καλή κατάσταση. Είναι καλά στην υγεία του, όμως καταπονημένος, καθώς πέρασε όλο το βράδυ σε πολύ, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Μαρία, να σας πω να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Χαμηλές θερμοκρασίες κυριολεκτικά, για να δούμε μεταφορικά και στο πολιτικό σκηνικό και στην οικονομία ποιες είναι οι θερμοκρασίες. Καλώς ορίζοντας τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Καλή σου εβδομάδα. Σε εβδομάδα, κυρία μου, κρυώνετε? Όχι. Εγώ κρυώνω να πω. Εσείς είστε κομάντο όμως. Θα ζεσταθούμε τώρα κουβεντιάζοντας, γιατί τα θέματα είναι πολλά και καυτά, που θα έλεγε κανείς. Καλωσορίζοντας τον κύριο Αντώνη Παπαγιαννίδη, δημοσιογράφο, πολύ και τον καλημέρα. Κύριο Άγγελο Στάγκο, σύμβουλο έκδοση στην εφημερίδα Καθημερινή. Καλώς σας απόγευμα. Και...
άμα βάζαμε έναν αριθμό τώρα στο θερμόμετρο, κύριε Στάγκο, τι αριθμό θα βάζαμε στο πολιτικό σκηνικό? Στο πολιτικό σκηνικό, βέβαιως, σε σύγκριση με τι, με τον περασμένο χρόνο, με το τώρα ή με αυτά τα οποία προβλέπουμε να γίνουμε? Με το τώρα, με το σήμερα. Ένα 6 καλά είναι. Με άριστα Κελσίου. 10. Με άριστα το 10. Δηλαδή, με άριστα το 10, τι θα πει άριστα? Με ανώτατο βαθμό θερμοκρασία, ζέστης και έντασης, το 10. Ναι, εγώ θα πάω στο θερμόμετρο με το οποίο θερμομετρούμε τα παιδιά. Εγώ θα έλεγα ότι επειδή είναι παιδική η κατάσταση, παιδικής χαράς ακόμη, ναι, επικίνδυνο να δίνεις τα παιδιά να παίζουν με όπλα, ναι, γιατί το πολιτικό σκηνικό είναι επικίνδυνο αυτή τη στιγμή, πλησιάζουμε για ένα καλό 39, το οποίο θα πει ότι είναι αρρώστια, με τον πυρετό να ανεβαίνει, και χωρίς να έχουν έρθει τα δύσκολα. Γιατί τα δύσκολα φτάνουν όταν στη Βουλή φτάσει, ας πούμε, το φορολογικό νομοσχέδιο, όταν φτάσουν οι ποινικοί πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, όχι δε όταν φτάσει ο δυστυχής ο Γιώργος Αποκοσταντίνου. Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν, αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα κουβεντιάσουμε και τις αναταράξεις από τη λίστα Λαγκάρντ και τις διαγραφές μάλλον στη Δημοκρατική Αριστερά και το φορολογικό που έρχεται. Μαντεύω. Μετά τις διαφημίσεις. Είσαι φόβο. Είσαι δυναμίτης. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφοντας λοιπόν, να πούμε και για τα καλά χρόνια πολλά στους Γιάννηδες και στις Ιωάννες. Η μισή Ελλάδα γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά και καλά λοιπόν. Και εδώ είμαστε στο στούντιο και κουβεντιάζουμε όλες τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις με τον κύριο Άγγελο Στάβγκο, σύμβουλο έκθεσης στην εφημερίδα Καθημερινή, τον Αντώνη Παπαγιαννίδη. Και να καλωσορίσουμε κοντά μας και τον κύριο Πέτρο Δούκα, πρώην Υφυπουργό Οικονομικών. Καλά σας απόγευμα, κύριε Δούκα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και χρόνια πολλά στους Γιάννηδες και στις Ιωάννες. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Αν ήταν Γιάννης Δούκας, θα ήταν ένας από τους σημαντικότερους νέους ποιητές μας. Μάλιστα. Γιος της Μάρος της Δούκα. Λοιπόν, κύριε Δούκα, να ξεκινήσουμε ένα δικό σας σχόλιο σχετικά με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με τη λίστα Λαγκάρντ και την υπόθεση αυτή, αλλά και τις εξελίξεις στη Δημοκρατική Αριστερά. Κοιτάξτε, νομίζω καταρχήν ότι πρέπει να πέσουν οι τόνοι. Έχουμε τέτοια απίθανα προβλήματα σε αυτή τη χώρα. Έχουμε γίνει πραγματικά η ουραγή των ουραγών. Και ό,τι γίνει για την λίστα Λαγκάρντ να γίνει από πλευράς δικαιοσύνης και να πέσουν οι τόνοι στη Βουλή. Επειδή έχω περάσει κι εγώ από αυτό το λούκι, συνήθως δεν βγαίνει τίποτα, μα τίποτα ουσιαστικό από όλες αυτές τις επιτροπές. Να γίνουν εφόσον αποφασίστηκαν, αλλά να γίνουν με πραγματικά χαμηλούς τόνους, διότι έχουμε πολύ πολύ πιο σημαντικά πράγματα να αντιμετωπίσουμε. 2 εκατομμύρια άνεργοι κάθονται σπίτι τους χωρίς δουλειά και χωρίς άμεση προοπτική για δουλειά. Για αυτούς πρέπει να. Θα έρθουμε σε λίγο και σε μια πρόταση που έχετε κάνει. Που δεν τα φέρουν βόλτα. Που πρέπει να πω ξενίζει αρκετά, αλλά θα τη σχολιάσουμε στη συνέχεια για να μην φεύγουμε από το ένα θέμα στο άλλο. Σχεδόν λέει ο αγαπητός μας κύριος Δούκας ότι πρέπει να δουλεύουν τζάμπα. Θα τα δούμε σε λίγο και θα μας τα εξηγήσει. Μάλλον δεν διαβάσατε αυτό που είπα. Ωραία. Θα μας τα πείτε σε λίγο. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στο θέμα των εξελίξεων στη λίστα Λαγκάρντ. Κύριε Παπαγιαννίδη, εκτιμάτε ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα για ποινική ανάκριση, τυχόν ποινική ανάκριση του κ. Βενιζέλου? Για ποινική, η δική μου άποψη είναι ότι είμαστε σε λάθος κατεύθυνση. Εδώ πρόκειται για μια μείζωνα πολιτική απαξία και του πρώτου και του δεύτερου υπουργού που έπιασε στα χεράκια του και κράτησε υπό μορφή, ξέρω εγώ, στο σιρτάρι τη λίστα, όπως υπάρχει και μια απαξία διοικητική των δύο επικεφαλής τους ΔΟΕ. Από εκεί και πέρα, το να πηγαίνουμε τα πράγματα αμέσως στο ποινικό δημιουργούν τη φασαρία, την οποία όλοι αγαπάμε, την αγαπάει η κοινή γνώμη, την αγαπάμε εμείς στα μίντια, έχω την εντύπωση ότι θα εξοκύλει. Το ζήτημα είναι ότι αφού ξεκίνησε έτσι, όσο ευρύτερη είναι η διαλεύκανση και όχι η ποινική δίωξη, τόσο καλύτερα για όλους. Εγώ νομίζω θα έπρεπε το ίδιο το Πασόκ, ο ίδιος ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, να έχουν ανοίξει πρώτοι το χορό λέγοντας εξεταστική, δηλαδή να βγουν τα πράγματα στη φόρα. Θα μου απαντήσει βέβαια κανείς ότι ποτέ εξεταστική στην Ελλάδα δεν κατέληξε να δείξει την αλήθεια, αλλά δείχνει 3-4 πορίσματα με τα οποία συσκοτίζονται τα πράγματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσε να κάνουμε μια αρχή. Κύριε Στάγκο. Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι μια ιστορία η οποία εξ αρχής έχασε τον προσανατολισμό της. Αν πάρουμε από την πρώτη στιγμή, περί τίνος επρόκειτο δηλαδή.
Κάποιος υπάλληλος μιας τράπεζας στο εξωτερικό υπέκλεψε τα ονόματα, το έκανε κάποια αυτά με σκοπό να βγάλει κάποιο κέρδος. Πήγε στη Γαλλία, του τα πήρανε, εν πάση περιπτώσει, και δόθηκαν στην Ελλάδα όπως και σε άλλες χώρες. Ναι. Και εκεί αρχίζει η κακή διαχείριση. Όμως πρέπει να εξεταστεί και εκεί θα δείτε ότι θα υπάρχουν προβλήματα. Εάν αυτό είναι ένα επίσημο έγγραφο, εάν δεν είναι επίσημο έγγραφο, εάν είναι προϊόν, επειδή είναι προϊόν υποκλοπής ή υπερλαθροχειρίας ή δεν ξέρω τι. Βέβαια, συγγνώμη, στις άλλες χώρες που με την ίδια διαδικασία εστάλει από τη Γαλλία. Δεν ήταν ακριβώς με τις ίδιες. Η Γερμανία, ας πούμε. Βγάλαν χρήματα πάντως. Βγάλαν χρήματα στα ταμεία. Δεν ξέρουμε πόσα χρήματα βγάλανε. Να το δούμε αυτό. Δεν το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Από πού? Το λένε οι δημοσιογράφοι. Όχι, δεν το λένε οι δημοσιογράφοι. Τα Υπουργεία Οικονομικών των Χωρών το λένε. Ναι, πόσα είναι το θέμα. Αν αυτό θυμάμαι καλά, δεν τα έχω εύκολα τώρα στην μνήμη μου. Πριν δύο εβδομάδες τα λέγαμε τα στοιχεία. Ούτε πρόκειται να βγουν. Για αρκετά λεφτά στην Γαλλία. Δεν νομίζω ότι θα είναι τόσα πολλά και στην Ιταλία. Πάντως, και στη Γερμανία πάνω από ένα δις. Είναι ότι κάνανε τη δουλίτσα τους. Δεν αυτό κάνανε σόου, δεν βγήκαν στον τύπο, έτσι. Δεν πήγαν στα δικαστήρια. Και λεφτά πάντως βγάλανε. Ναι, αλλά διότι έκαναν τη δουλειά τους. Και η δουλειά των αρχών είναι να διερευνούν και μετά να καταλογίζουν πρόστιμα. Όχι να κάνουν φασαρία. Η λίστα δεν έπρεπε να εμφανιστεί ως λίστα. Έπρεπε να δοθούν κάποια τα ονόματα και να διερευνήσει τα ονόματα. Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα, επειδή με ρωτήσατε, για να τελειώσω. Είναι σαφές ότι έγινε μια πολύ κακή διαχείριση. Έτσι. Δηλαδή καθυστέρηση, επιλογές 20 προσώπων και τώρα φτάσαμε και στο θέμα της αλλίωσης. Νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα. Για μένα η μεγαλύτερη ζημιά που έγινε με αυτή την ιστορία είναι ότι αυτοί οι οποίοι ήταν από την πρώτη στιγμή εναντίον της ένταξης της Ελλάδας στο μηχανισμό, αυτοί οι οποίοι ήταν υπέρ της δραχμής, αυτοί οι οποίοι αμφισβητούν την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, βρήκαν την ευκαιρία ώστε όλα αυτά να τα μπλέξουν και να τα κάνουν ένα. Δηλαδή νομίζω ότι η ιστορία αυτή έκανε ζημιά σε εκείνους οι οποίοι ήταν υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας και επέμεναν ότι η χώρα πρέπει να μείνει στην Ευρωζώνη. Και στην αξιοπιστία της χώρας, αλλά μπορούμε να περιμένουμε ότι θα γίνεται συζήτηση στη βάση πολιτικού επιχειρηματός. Σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα. Σιγά, αυτό δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτιασιδώσει ως ποινική μία δίωξη που στο βάθος της, ενώ θα έπρεπε να ήταν τεχνική ή αν θες κράξιμο, είναι πολιτική. Να πάμε λίγο και στον κύριο Δούκα και να σας ρωτήσω, κύριε Δούκα, εσείς είστε αισιόδοξος, να το πούμε έτσι, ότι θα γίνει έτσι μια διερεύνηση και για τους άλλους που είναι και σε αυτή τη λίστα και στις άλλες λίστες, ακούμε για τη λίστα του Λίχτενστάιν, για τα ακίνητα στη Βρετανία, γενικότερα ότι θα υπάρξει έλεγχος σε όσους δεν έχουν πληρώσει τους φόρους να τους πληρώσουν. Δηλαδή γίνεται δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση σήμερα που μιλάμε. Για να αφήσουμε λίγο το κομμάτι, Πάπα Κωνσταντίνου. Νομίζω ότι πράγματι έχει αρχίσει να γίνεται δουλειά και θα αρχίσουν να ψάχνονται οι λίστες, έστω και αν παρελήφθησαν παράνομα. Έγινε όμως και μια άλλη ζημιά, την οποία δεν έχουμε πάρει πολύ χαμπάρι. Οι Ελβετοί και τα άλλα κράτη πολύ δύσκολα πλέον θα βρουν ευκαιρία, ώστε πολύ δύσκολα να συνεργαστούν με την ελληνική κυβέρνηση, λέγοντάς μας ότι δεν είμαστε σοβαροί. Και μόλις πήραμε στα χέρια μας μια λίστα, έγιναν όλα αυτά τα στο τέλος τραγικά και κωμικά πράγματα τα οποία έγιναν. Επομένως, οι ίδιοι κάναμε πολύ ζημιά στον εαυτό μας, στην προσπάθειά μας να συνεργαστούμε με διεθνείς τραπεζιτικές αρχές και να βγάλουμε μια άκρη ποιοι έχουν βγάλει λεφτά έξω, προσέχτε, χωρίς να έχουν φορολογηθεί, διότι ο Έλληνας έχει πλήρη ελευθερία στο να πάρει τα λεφτά του όπου νιώθει πιο ασφαλή. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το έχουμε ξεκαθαρίσει. Αυτό αρκεί να είναι με νόμιμες διαδικασίες. Πάντως τώρα έγινε ζημιά εκεί. Έγινε μεγάλη ζημιά στη δυνατότητά μας να συνεργαστούμε με τις διεθνείς τραπεζικές αρχές. Αυτό δεν είναι αυτή τη στιγμή. Είναι δηλαδή αυτή η ζημιά τρέχει εδώ και κάποιους μήνες, έτσι. Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε και το θέμα Λαγκάρντ. Ναι, αλλά απλώς ισχυροποιείται η θέση τους σε βάρος μας. Κάθε μέρα που περνάει βλέπουν και κάτι το οποίο λένε ότι εσείς δεν είσαστε τόσο σοβαροί. Έχετε ξεφτυλίσει αυτή τη δυνατότητα συνεργασίας. Επομένως,
ευκαιρία ψάχναμε να μην συνεργαστούμε μαζί σας. Επιβαρύνει και την αντίληψη που έχει ο πολίτης για ένα διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, βλέποντας ότι οι μέχρι πρότινος αιώνιοι εχθροί, όπως τα λέγαμε με ποδοσφαιρικούς όρους, αυτή τη στιγμή συνεργάζονται. Δηλαδή, αν δεν συνέβαινε αυτό το πράγμα, θα πίστευε κανένας ότι μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία δεν θα είχε βάλει στη γωνία τώρα τον κύριο Βενιζέλο? Και για να δούμε τώρα και το από εδώ και πέρα. Δεν θα το πίστευε κανείς. Αντώνη Παπαγιαννίδη, έχουμε την ψήφιση του φορολογικού, για παράδειγμα. Ο κύριος Τουρνάρας είπε ότι πρέπει να κλείσει ο Υπουργός Οικονομικών μέχρι την Παρασκευή. Θα κλείσει? Νομίζω θα κλείσει. Μπορεί να αφήσει ουρές, γιατί δεν είναι πλέον τόσο ασφικτικές οι προθεσμίες. Δεν είμαστε κάτω από λεμιτόμο όπως κλείσαμε την περασμένη χρονιά. Το ζήτημα είναι ότι μπροστά μας έχουμε πάρα πολύ βαριά και επώδυνα πράγματα, τα οποία πρέπει να ψηφιστούν. Να ψηφιστούν χωρίς να κάνουν πάρα πολλές αναταράξεις στον τρικομματικό κυβερνητικό συνασπισμό. Και μετά πρέπει, ξέρετε κάτι, να εφαρμοστούν. Εκεί το πράγμα είναι πιο βαρύ. Μάλιστα. Κύριε Στάγκο, δεν είναι μόνο το φορολογικό. Είναι και άλλα. Είναι ιδιωτικοποιήσεις, είναι πολλά ζητήματα, πολλά προαπαιτούμενα. Ασφαλώς, υπάρχει μία. Αυτή είναι μεταρρυθμίσεις, είναι πάρα πολλά πράγματα, έτσι. Και δεν υπάρχει αμφιβολία επίσης ότι... Δεν υπάρχει αμφιβολία. Υπάρχει μάλλον πιθανότητα μεγάλη να υπάρχει και κοινωνική ένταση. Γιατί από τώρα θα αρχίσουν να φαίνονται κρατήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Συντάξεις. Αυξήσεις τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Αναδρομικά, δε. Αναδρομικά. Κατά πώς φαίνεται. Γι' αυτό σας είπα ότι τώρα είναι στο 6 και θα φτάσει πολύ ψηλότερα αργότερα. Είμαστε ακόμα στην αρχή η θερμοκρασία της έντασης. Συρρυκνώνεται και η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή με την αποχώρηση των δύο βουλευτών. Δεν ήταν. Και από την άλλη φορά αυτοί είχαν φύγει. Δεν ψηφίζανε. Πληνώνω σήμερα με τη Βούλα όμως. Με τη Βούλα, να σου πω κάτι. Και πολύ καλά του έκαναν και του διώξαν. Δηλαδή τώρα αυτοί παίζανε ένα θέατρο από την πρώτη στιγμή. Ο κύριος Βουδούρης από τότε που ήταν στο Πασόκ. Θέλω να δω αν θα του θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή κοντεύει να γίνει κουτσή στραβή στον Άγιο Παντελεήμον. Αλλά δεν ξέρω αν ο Άγιος Παντελεήμον ενδιαφέρεται να του μαζεύει όλου. Και σε πολλά πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ αδυνατεί να αρθρώσει έναν ενιαίο λόγο όπω Φερρυπίν. Είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με τα περιστατικά βίας. Μάλιστα. Λοιπόν, για να έρθουμε σε αυτή την πρόταση που έχετε κάνει, κύριε Δούκα, που να μας δώσετε εσείς το περίγραμμα καλύτερα. Εμείς έτσι πως διαβάζουμε, αντιλαμβανόμαστε ότι λέτε ότι οι άνεργοι, προκειμένου να έχουν κάποια ενασχόληση, να δουλέψουν εθελοντικά. Προσέχτε. Με ποιο κίνητρο, για ποιο λόγο και πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Λέμε το εξής. Πώς θα ζήσουν, πώς θα πληρώσουν τη ΔΕΗ, το νερό, το φαΐ τους? Πολύ σωστά. Υπάρχουν 2 εκατομμύρια άνεργοι σήμερα σε αυτή τη χώρα. Είναι καταστροφή και για τους ίδιους και για τη χώρα μας. Δηλαδή, Τούρκοι και Σκοπιανοί τρέχουν γρήγορα μπροστά και εμείς έχουμε αποτελματωθεί πλήρως. Κύριε Δούκα, σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Προσέχτε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Αρχίζουμε λοιπόν από αυτό. Ότι είναι κρίμα 2 εκατομμύρια άνθρωποι να είναι εντελώς εκτός αγοράς εργασίας. Τι λέω? Επίδομα ανεργίας συν ένα επιμίσθιο το οποίο θα δίνει το κράτος, εάν μπορούμε να βρούμε και μέσω κάποιου προγράμματος ΕΣΠΑ λεπτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη καλύτερα για να το χρηματοδοτήσουμε. Και τους λέμε ότι θα ψάξουμε να σας βρούμε δουλειά εκεί που χρειάζεται. Δηλαδή, από το δήμη, να μαζεύουν ελιές ή άλλα αγροτικά προϊόντα. Να ολοκληρώσω τη σκέψη. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Τι λέμε? Επίδομα ανεργίας, συν ένα επιμίσθιο. Αν μπορέσουμε να πάρουμε κάποια λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το διαπραγματευτούμε ακόμη καλύτερα και τους διαθέτουμε χωρίς είτε οι δήμοι, είτε οι κοινότητες, είτε τα καταστήματα, είτε τα συνεργεία, είτε τα μαγαζιά, είτε οι ιδιωτικές επιχειρήσεις να χρειαστεί να επιβαρυνθούν. Γιατί είναι μισοφαλιρημένοι οι περισσότεροι. Χρωστάνε και τις Μιχαλούς. Αν μπορούσαν να προσλάβουν κάποιον και είχαν τέτοια ανάγκη, θα το κάναν ούτως ή άλλως. Εφόσον αυτοί δεν μπορούμε, αντί να κάθεται ο κόσμος και πραγματικά να χρηστεύεται και να ραχνιάζει με όλες τις ψυχολογικές επιπτώσεις στο σπίτι του, να δώσουμε αυτό το επιμίσθιο και να πούμε, ελάτε, ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε και τον ιδιωτικό τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση και το κράτος, βρεφονιπιακή σταθμή, όπου χρειάζεται, να τους βάλουμε να δουλέψουν. Και όταν αρχίσουν να δουλεύουν, ας πούμε, για 5 μήνες, μετά μπορεί αυτό από μόνο του να δημιουργήσει πιο πραγματικές και όχι συμπιεσμένες θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η πρόταση. Δεν είναι ούτε πήγαινε να δουλέψεις τσάμπα, ούτε φτιάξε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Είναι να ξεσκουριάσουμε, να μην αραχνιάζουμε, να μην νιώθει ο άλλος ότι κάθεται σπίτι και είναι άχρηστος. Ούτε στην πατρίδα του προσφέρει τίποτα, ούτε και στον εαυτό του, ούτε
ούτε και στην οικογένειά του. Και είναι στην ουσία τα προγράμματα του ΕΣΠΑ που ξέρουμε ότι έχουμε και πολύ χαμηλή απορροφητικότητα και αυτό είναι ένα ζητούμενο να υπάρξει όλο και μεγαλύτερη απορρόφηση. Να μην χρεωθεί η επιχείρηση. Πιστεύετε όμως εσείς έτσι πως είναι αυτή τη στιγμή και η κατάσταση με τη γραφειοκρατία που γνωρίζουμε ότι υπάρχει γύρω από το ΕΣΠΑ μπορεί να γίνει κάποια τέτοια σύνδεση? Εάν ζητήσεις από την επιχείρηση να πληρώσει ασφαλιστικά, να μπει σε όλα τα γρανάζια, τα φορολογικά, δεν θα γίνει τίποτα, γι' αυτό και δεν έχει γίνει τίποτα. Εάν δεν σκεφτούμε λίγο πιο επαναστατικά, λίγο πιο ριζοσπαστικά, έχει γίνει αυτό σε ένα χρόνο από σήμερα τα ίδια θα συζητάμε. Λέω λοιπόν, εφόσον το κράτος πληρώνει, αυτούς να τους δώσει πιο σε εισαγωγικά δωρεάν στις επιχειρήσεις. Αν οι επιχειρήσεις μπορούν να πληρώσουν κάτι, να πληρώσουν. Αλλά είναι φαλιρημένες. Είμαστε φαλιρημένο κράτος. Πρέπει να σκεφτούμε επαναστατικά. Με μουρμούρα, με γκρίνια μάμου. Δεν πρόκειται να βγούμε από αυτό το τέλμα. Μιλάτε πάνω μου και δεν ακούω τι με ρωτάτε. Ναι, παρακαλώ. Τώρα με ακούτε? Τώρα ακούω. Από τη μία, τίθεται. Έχει γίνει σε κάποια άλλη χώρα? Έχουμε ουσιαστικά ένα άντε? Δύο. Πιστεύετε πραγματικά ότι σε αυτήν εδώ τη χώρα που δεν μπορούμε να μοιράσουμε δύο γαϊδάρων άχυρα θα υπάρξει μία τάξη, ας πούμε, κεφαλαιοκρατών που να αντιμετωπίσει την πρόταση αυτή χωρίς να θέλει να στύψει όσο περισσότερους μπορεί? Εδώ βλέπουμε τι γίνεται τώρα στις επιχειρήσεις. Επαναλαμβάνω, το πρώτον, αν θέλει έχει εφαρμοστεί μια κουλτούρα, παντού, θέλει έχει μια παιδεία, εφαρμοστεί μόνο σε περιόδους εκτάκτης ανάγκης, όχι σε καταστάσεις σαν τη δική μας. Δεύτερον, δώσε στους επιχειρηματίες, επαναλαμβάνω, και αλλού, τοπική αυτοδιοίκηση, καταστήματα, συνεργεία, μάλιστα, δυνατότητα να έχουν αυτούς τους ανθρώπους, προσέχτε, χωρίς κόστος, διότι το κόστος το έχει αναλάβει το κράτος, mm-hmm, και θα αρχίσουν αυτά τα γρανάζια να ξετρίβονται. Δεν θα δούμε 500.000 θέσεις εργασίας. Για να δούμε, κύριε Δούκα, είναι απόλυτα κατανοητή η πρόταση. Αυτό... Ένα λεπτό, να δούμε πώς την ακούει αυτή την πρόταση, για παράδειγμα, ο κ. Παπαγιαννίδης. Ποιο είναι το σχόλιο σας? Να δείτε, εάν κάποια τέτοια πρόταση, όχι συγκεκριμένη, και μην μπλέκουμε τα ΕΣΠΑ και τα μη ΕΣΠΑ, ναι, διότι εκεί έχουμε τέτοια τεράστια αστοχία που δεν μπορούσαμε να τη λειτουργήσουμε. Δεν τα λειτουργήσαμε μέχρι τώρα. Δεν θα το λειτουργήσουμε τώρα. Εάν μπορούσε να οριμάσει τόσο το πράγμα στην Ελλάδα, όχι στους κεφαλαιοκράτες, στους μη κεφαλαιοκράτες, αλλά στον άνεργο, ώστε να θεωρήσει ότι μια δυνατότητα να γίνει μπριγκάντα, όπως τα λέγαμε αν είμαστε στην Κούβα, που θα κόβει τζάμπα ζαχαροκάλαμο, θα είμαστε σε μια άλλη κοινωνία. Στην κοινωνία αυτή δεν είμαστε, μολονότι η πρόθεση Δούκα μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρουσα, η υλοποίηση φοβάμαι ότι θα πάει απολύτως στον γκρεμό. Δεν είμαστε όριμοι σαν κοινωνία, δυστυχώς θα περάσουμε πολύ κακά χρόνια, mm-hmm, μέχρι να φτάσουμε εκεί. Κύριε Στάγκο. Και εγώ τώρα την ακούω την πρόταση, δεν έχω διαβάσει. Εγώ από αυτά τα οποία κατάλαβα είναι καταρχήν ότι είναι πολύ εύκολο να μιλάμε για ΕΣΠΑ, αλλά το ΕΣΠΑ έχει και κανόνες. Έχει, πέρα από την δυνατότητα απορροφητικότητας, η οποία υποτίθεται ότι αυξάνεται σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις του κ. Χατζηδάκη κλπ. Mm-hmm. Έχει και κανόνες. Δεν είναι ότι το κατευθύνει όπου θέλει το κάθε κράτος. Πρώτον είναι αυτό. Δεύτερον, να αντιληφθώ την κοινωνική εργασία με δαπάνες του κράτους για δήμους, κοινότητες και για το ίδιο το κράτος, ας πούμε. Εκείνο το οποίο δυσκολεύομαι να καταλάβω είναι πώς θα γίνει αυτό με τις επιχειρήσεις όταν μάλιστα μιλάμε για ανεργία η οποία έχει προέλθει, ωραία, από μισό λεπτό, μισό λεπτό να τελειώσω, από την κατανάλωση, από τα μαγαζιά, από αυτά, όχι από εργοστάσια, τόσα πολλά εργοστάσια που κλείσανε. Δηλαδή, τι, θα ξανααναβιώσουν αυτά τα μαγαζιά για να αρχίσει πάλι η κατανάλωση? Πώς θα γίνει η κατανάλωση? Να το δούμε όλο αυτό μετά τις διαφημίσεις. Δεν σας διακόπτω από δική μου βούληση. Είναι ο διαφημιστικός χρόνος. Λοιπόν, ναι, διαφημίσεις, ναι, και επιστρέφουμε. Λοιπόν, σε λίγο θα δούμε και πώς θα είναι ο καιρός αυτή την εβδομάδα και κατά πόσο θα δυσκολευτούμε, αλλά και όλες τις μειώσεις που θα δούμε στους λογαριασμούς, όσοι έχουμε εργασία, να το τονίζουμε και αυτό, στους μισθούς, στις συντάξεις και όλα αυτά που θα ισχύσουν λοιπόν από την παρακράτηση φόρου. Έτσι, να το τονίζουμε. Αυτά σε λίγο και με παραδείγματα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, κύριε Στάγκο. Είχαμε αφήσει στη μέση, σχολιάζαμε πριν την πρωτότυπη πρόταση του κύριου Δούκα. Να ολοκληρώσουμε. Ναι, εγώ ολοκλήρωσα. Είπατε, δεν ξέρω αν μ' άκουσε ο κύριος Δούκας ή, εν πάση περιπτώσει, είπα ότι να δω την κοινωνική εργασία, να δω που θα είναι στο αυτό. Θα υπάρχουν δυσκολίες απορρόφησης για αυτή τη δουλειά από το ΕΣΠΑ, γιατί το ΕΣΠΑ
έχει και κανόνες και αφήστε τη χαμηλή απορροφητικότητα, θα πρέπει να εγκριθούν να φύγουν κονδύλια για να πάνε σε αυτή την κατεύθυνση. Και εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πώς θα πάνε και πώς και γιατί θα πάνε προς τον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Να δουλέψουν πού, σε κλειστά μαγαζιά. Να δώσουμε τη δυνατότητα στον κύριο Δούκα να απαντήσει. Ναι, κύριε Δούκα. Η Ελλάδα πρέπει να δουλέψει, να ξεσκουριάσει. Όπως πάντα πράγματα, γίνονται προσπάθειες, θα βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά βελτιώνεται με συμβατικό, με πολύ αργό ρυθμό. Εάν θέλουμε να δουλέψει πιο γρήγορα, πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα πιο επαναστατικά. Αν μου πείτε, κανένα στον ιδιωτικό τομέα ή στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν νοιάζεται για να πάρει κάποιον χωρίς επιβάρηση. Δεν υπάρχει ούτε μία θέση εργασίας, έστω και τσάμπα που λέει ο λόγος. Τσάμπα για τον εργοδότη, όχι για τον εργαζόμενο. Το βλέπω και δεν ενδιαφέρεται και κανείς, προσέχτε, να δουλέψει. Τότε θα καθίσουμε, θα κλαίμε τη μοίρα μας, θα περιμένουμε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, ναι, και θα παρακαλάμε την κυρία Μέρκελ για κάποια ελεημοσύνη. Εμείς είμαστε η λύση. Αν δεν πιστέψουμε στους εαυτούς μας και ότι εμείς έχουμε λύση, κανείς άλλος δεν θα λύσει τα προβλήματα για μας. Εσείς βλέπετε, κύριε Δούκα, ότι το 2013 θα φτιάξουν κάπως τα πράγματα, θα και κύριε Στάκο, αλλά με αργούς ρυθμούς. Όμως εμείς βλέπουμε ότι λόγω των πάρα πολλών φόρων, για παράδειγμα, μειώνονται οι μισθοί μας και οι συντάξεις μας. Καλά, αυτό είναι άλλη πλέον τάξη. Δεν είναι άλλη. Είναι η καθημερινότητά μας, κύριε Στάκο. Η δυνατότητα επιβίωσης. Εγώ συμφωνώ ότι το τεράστιο πρόβλημα της χώρας είναι η ανεργία. Το τεράστιο Όλοι πρόβλημα. Συμφωνούμε σε αυτό. Δεν υπάρχει εκεί πέρα. Δεν υπάρχει ούτε αμφισβήτηση, ούτε αμφιβολία. Εκεί πρέπει να στραφεί το ενδιαφέρον και όχι τόσο πολύ. Και πολύ και το άλλο, αλλά εκεί είναι το κύριο. Μπορεί να είναι λιγότερα τα λεφτά, όλοι λίγο πολύ τα καταφέρουν να επιβιώσουν ή σχεδόν τα καταφέρουν, εν πάση περιπτώσει, αλλά υπάρχουν οι άλλοι οι οποίοι είναι άνεργοι, οι πραγματικοί άνεργοι, γιατί εγώ πιστεύω ότι... Είναι ακόμα περισσότεροι. Όχι, είναι λιγότεροι. Γιατί είναι μαύρη. Μαύρη εργασία, απλά μαύρη οικονομία, ναι, αυτό το 25%. Κάποιοι δουλεύουν και μαύρα, εκεί. Τα οποία μαύρα έχουν λοιπόν, να κάνουν και με ένα αντανακλαστικό. Όντως είναι μεγάλη η ανεργία. Το θέμα είναι, αυτό που ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Δούκα, μια και μιλάμε σε αυτό, είναι από πού έχει προέλθει αυτή η ανεργία. Γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι ότι κυρίως έχει προέλθει από το κλείσιμο μαγαζιών. Διότι επιχειρήσεις παραγωγής δεν είχαμε. Αυτό λέμε, ότι η Ελλάδα ήταν μια χώρα χωρίς παραγωγή. Και βεβαίως από κάποιους οι οποίοι έχουν απολυθεί από το δημόσιο. Αυτοί πού θα πάνε να δουλέψουν, δηλαδή θα ξανανοίξουν τα μαγαζιά? Αυτό είναι το ερώτημά μου σε σχέση με την πρότασή του. Δυστυχώς τα χτυπήματα ήταν πολλαπλά και σε όλες τις τάξεις των Ελλήνων. Και εργοστάσια πάρα πολλά δυστυχώς έχουν κλείσει. Τα υπόλοιπα που λειτουργούν έχουν πέσει κατά πολύ οι δουλειές τους παρά την προσπάθεια να αυξήσουν τις εξαγωγές. Και δεν μιλάω για τη μεγάλη καταστροφή που έχει γίνει στα μαγαζιά, τα μικρομάγαζα, τα καταστήματα κλπ. Τι λέω όμως? Ότι αν πει σε κάποιον επιχειρηματία, μικρομαγαζάτορα ή ιδιοκτήτη συνεργείου αυτοκινήτων, ας πούμε, ή υδραυλικό, ότι ξέρεις, μπορώ να σου διαθέσω ένα άτομο χωρίς να επιβαρυνθείς εσύ και μου πείτε ότι δεν πρόκειται να βρούμε ούτε 50.000 ούτε 100.000 τέτοια ζήτηση, ναι, τότε πραγματικά έχουμε πολύ οξύτερο πρόβλημα. Τι λέω όμως, σε κάθε περίπτωση πρέπει να το δοκιμάσουμε. Δεν μπορεί να αφήνουμε αυτές τις δυνατότητες ανεκμετάλλευτες. Αν θεσμοθετήσουμε το να δουλεύουν για χαζιλίκη τα παιδιά. Ναι, κύριε Παπαγιαννίδη. Εγώ θέλω να πω στις ελιές. Επειδή το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της πρότασης Δούκα είναι να μαζεύονται τουλάχιστον οι ελιές. Στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη προσφέρεται δυνατότητα να δουλέψουν στους ανθρώπους με 500 ευρώ μαζεύοντας ελιές, να πληρώνονται και δεν προσέρχονται. Και πάνω στη Σαραδάκινα, στη Μαθία. Τελεία. Για ποιο λόγο λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί θα προσέλθουν να δουλέψουν με μηδέν, έστω με τις ασφαλιστικές φορές πληρωνόμενες μέσα από το ΕΣΠΑ? Καλά, βέβαια, αν είναι κάποιος ο οποίος έχει κάνει μια βαθιά στρέβλωση στην Ελλάδα, ανθρωπολογικών χαρακτηριστικών. Έχει κάνει σπουδές, συγγνώμη Κωνσταντίνε, έχει πάρει πτυχία. Έχει δαπανίσει η οικογένειά του ένα σωρό λεφτά. Να του πούμε ότι πήγαινε, γιατί δεν πας να μαζέψεις ελιές. Η πιθανότητα να έχουμε διδάκτορες στην Κρήτη και στην ορεινή Πελοπόννησο που δεν πηγαίνουν σε ελιές είναι περιορισμένη. Υπάρχει δυστυχώς μια πραγματική αλήθεια και όχι αυτή που θέλουμε εμείς. Η ανεργία είναι πολύ μεγαλύτερη από την καταγραφόμενη και την ίδια στιγμή η ανεργία είναι πολύ μικρότερη. Και άνθρωποι ουσιαστικά δεν θέλουν να κάνουν κάποιες δουλειές και άνθρωποι δεν βρίσκουν δουλειά με τίποτε. Και μάλιστα, εκεί οι έξυπνες και οι εύκολες λύσεις δυστυχώς
δεν θα προχωρήσουν. Κύριε Παπαγιαννίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Στάκο, σας ευχαριστούμε και εσάς. Κύριε Δούκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για να πάμε τώρα 6 λεπτά μετά τις 4 να δούμε τι καιρό θα μας κάνει. Η Χριστίνα Σούζη θα μας βοηθήσει σε αυτό. Έρχεται κοντά μας, είναι κρύο. Τη βλέπω εδώ, πλησιάζει λοιπόν. Στο Twitter και στο Facebook της εκπομπής εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Να στείλετε και καμιά φωτογραφία για το πόσο χιόνισε στην περιοχή σας, αν χιόνισε, πόσο κρύο έχει, αν λειτουργούν όλα κανονικά. Ξέρετε εσείς. Λοιπόν, η Χριστίνα Σούζη θα έρθει κοντά μας τώρα για να μας δείξει και τις φωτογραφίες. Καλώς την. Δεν έχουμε φωτογραφίες. Όχι. Δεν πρόλαβα, βέβαια, παιδιά, σήμερα. Εντάξει. Αλλά εγώ όμως... είμαι συνηθισμένη, θα βρει το κοντρόλ φωτογραφίες. Έχεις δίκιο, θα μας δείξει γιατί μου έλεγε. Γιατί όποτε έρχεσαι και σου λέω κατευθείαν να πάμε στον καιρό, μου λες φωτογραφίες. Ορίστε τώρα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά μου είπε ο κύριος Λαμπράκος ότι θα κοιτάξει αν βρει φωτογραφίες μέσα από το site να μας τις δείξει. Γιατί δεν πρόλαβαν τα παιδιά να τα φτιάξουν. Οπότε ξεκινάμε με τον καιρό και βλέπουμε και για φωτογραφίες. Ναι, θα δούμε τι θα μας δείξει ο αρχισυντάκτης μας. Ναι, θα κάνει κρύο αύριο και θα χιονίσει κιόλας. Λοιπόν, αυτή είναι μια φωτογραφία από τα χιονισμένα Άνω Τρίκαλα Κορινθίας με φόντο τον Κορινθιακό. Υπέροχη νομίζω ότι είναι. Τις δείχνουμε τώρα κατευθείαν μέσα από το site, έτσι. Για να πάμε να δούμε και μια άλλη. Ο Μιχάλης την έχει στείλει. Η επόμενη είναι, είναι ο Μιχάλης, Λίμνη. Πάλι από τη Λίμνη Δόξα. Με ομίχλη πρέπει να είναι αυτή. Μπορεί να μην είναι πολύ καλή ανάλυση, γιατί ακριβώς είναι μέσα από το site. Όταν τις βγάζω εγώ είναι κατευθείαν όπως στέλνουν. Και η τελευταία είναι από το, είναι από το χιονοδρομικό των Καλαβρίτων. Πάλι με χιόνια και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουν πολύ χιόνι τα χιονοδρομικά μας. Ωραία. Νομίζω τώρα μπορώ να σας πω για τον καιρό. Και αυτό είναι καλό γιατί δουλεύουν τουλάχιστον και εκεί τα μαγαζιά, τα ξενοδοχεία. Και κάτι γίνεται, κάτι κινείται. Και ο Παρνασσός και το Καϊμαρτσαλάνα πάνω. Κι άλλα, σχεδόν όλα. Η Βασιλίτσα δεν το συζητώ. Ήταν από τις πρώτες. Λοιπόν, εκείνο που έχω να πω είναι ότι χειμωνιάζει πολύ από απόψε το βράδυ, αρχίζοντας από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με χιόνια, κατευθείαν χιόνια. Πέφτει η θερμοκρασία. Αύριο λοιπόν, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ό,τι σημειωθεί, θα σταματήσει νωρίς το πρωί. Μέσα στο Αιγαίο, σποράδες, Ανατολική Μαγνησία, δηλαδή Πήλιο κυρίως, Ανατολική Στερεά, Εύβη, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, όπου βλέπετε το μπλε, θα έχουμε χιόνι και χιονόνερο στα νοτιότερα. Χιόνι και στα ορεινά των Κυκλάδων, χιόνι και στα ορεινά ημιορεινά της Κρήτης. Θέλω να δίνω έμφαση σε όλο αυτό για να καταλάβετε μέχρι πού θα φτάσει. Και στις υπόλοιπες περιοχές, Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, ο καιρός βελτιωμένος, κρύο τσουκτερό, αλλά με ήλιο. Ήλιο με δόντια, αυτό που λέμε. Επίσης, ενισχύονται οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, που η έντασή τους θα φτάσει στα 7 με 8 μποφόρ. Και βεβαίως, θερμοκρασίες, δε στο Μοβάκι εκεί πέρα που είναι χαμηλές θερμοκρασίες, 5 στη Βόρεια Ελλάδα, 6 στα Ανατολικά Ηπειρωτικά, 9 με 10 στην υπόλοιπη χώρα. Το μείον 10 που βλέπουμε αφορά την ελάχιστη της Δυτικής Μακεδονίας. Πού συγκεκριμένα? Φλόρινα, Πτολεμαϊδα, Καστοριά, Κοζάνη. Το καλό είναι. Θα είναι μείον 8, μείον 9, μείον 10. Το καλό είναι ότι δόθηκαν τα κονδύλια στα σχολεία και τα σχολεία θα έχουν κανονικά πετρέλαιο. Θυμάστε που είχαμε πάει στη Φλόρινα και σε άλλες πόλεις εκεί που έχει πολύ κρύο. Θυμάμαι και εγώ πολύ. Και τα παιδάκια θα έχουν κανονικά πετρέλαιο και δεν θα χρειάζεται να διακόψουν τα μαθήματά του. Ευτυχώς λοιπόν. Να λέμε και τις καλές ειδήσεις. Και σε αυτές τις περιοχές να σου πω ότι αύριο δεν θα ανέβει η θερμοκρασία πάνω από το 0, που σημαίνει ολικός παγετός όλη την ημέρα. Αλλά μια πολύ κρύα μέρα για αυτές τις περιοχές. Πάμε να δούμε την Αττική. Λοιπόν, απόψε τη νύχτα θα είναι 1, θα είναι 2, θα είναι 12, κάπου εκεί. Θα αρχίσει να χιονίζει Πάρνηθα. Θα κατέβουν τα χιόνια Διόνυσο και μέχρι να ξημερώσει θα έχει χιονίσει και στα βόρεια προάστια. Αύριο κατά διαστήματα, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, θα έχουμε χιόνι, χιονόνερο στις νοτιότερες περιοχές. Θα δούμε και στο κέντρο της Αθήνας νυφάδες. Τώρα θα είναι λίγο, θα είναι πολύ, θα το δούμε αύριο. Εδώ θα είμαστε, να τα ξαναλέμε. Βορειοανατολική μέχρι 8 μποφόρα, αλλά με βαθμία εξασθένηση. Και το 4 που βλέπετε εκεί αφορά το κέντρο προς νότια το μεσημέρι. Ναι. Αμφιβάλλω αν θα φτάσει και τους 2 βαθμούς δηλαδή εδώ που τα λέμε. Και βεβαίως στα βόρεια προάστια θα έχουν πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες. Όπου νομίζω ότι θα το στρώσει κιόλας εκεί. Αυτά για την Αττική. Η Θεσσαλονίκη καμία σχέση με τον καιρό της Αττικής. Μόνο κρύο, ηλιοφάνεια, ήλιο με δόντια, βορειοδυτική που θα εξασθενήσουν και μέχρι 4 βαθμούς θερμοκρασία και βεβαίως αρνητικές το πρωί. Χριστίνα, οι θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν αυτές τις μέρες, γιατί προφανώς τα τζάκια θα πάρουν φωτιά. Αλλά φυσάει. Θα φυσάει, οπότε δεν θα έχουμε το φαινόμενο αυτό της εθελοντικής. Μπορεί να σου μυρίζει. Αλλά δεν θα είναι το αποπνικτικό. Δεν θα είναι, όμως δεν κάθονται πάνω μας. Γιατί φεύγουν είτε από τον αέρα, είτε από το χιόνι, είτε από οτιδήποτε. Άρα αυτό θα μας βοηθήσει. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι από την Τετάρτη αρχίζει σιγά σιγά να τελειώνουν τα όποια χιόνια και τα χιονόνερα κτλ. Μέχρι το βράδυ θα έχουν σταματήσει παντού. Αλλά η θερμοκρασία θα κάνει κρύο ακόμα. Χριστίνα. Εδώ την έχω.
Κοίτα και τις θερμοκρασίες της Τετάρτης. Αυτές οι μέγιστες. Κρύο, κρύο και άρα δύο. Πολύ κρύο και την Τετάρτη. Γιατί αυτά. Για πολύ πετρέλαιο. Αλλά ναι, θα είμαι οικονομία. Εδώ και αύριο για να ξαναδούμε να κάνουμε αυτοψία. Αύριο στις 4 λοιπόν. Ανανεώνουμε το ραντεβού. Με φωτογραφίες. Με φωτογραφίες θα με έχουν στείλει από τα χέρια. Θέλει να σε δω εμεί. Ο γεια του. Δεν έχουμε αντίρρηση. Λοιπόν, Χριστίνα, σα ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Εμεί τώρα θα βρούμε την Ιουλία Βελισσαράτου για τι ειδήσει από το εξωτερικό δελτίο, ξεκινώντα από το τι κάνει η Ολλάνδη Ιουλία προκειμένου να πατάξει τη φοροδιαφυγή και να φέρει καταθέσει στη Γαλλία. Παρά το δράμα του φορολογικού μετανάστη, το οποίο έχει γίνει παγκοσμίω γνωστό με τον Τζεράρντ Ντεπαρτιέ που θα δούμε στη συνέχεια, ο Φρανσουά Ολάντ φαίνεται ότι τραβάει το σκηνή ακόμα περισσότερο, λέγοντα χαρακτηριστικά ότι δεν θα ανεχθεί πλέον το διπλό φορολογικό καθεστώ για του καταθέτε Γάλλου που έχουν καταθέσει και στην Ελβετία. Ουσιαστικά ο κύριο Ολάντ προαναγγέλει ότι σε μία από τι δύο χώρε πρέπει πλέον οι εταιρείε να έχουν επιχειρήσει και δεν γίνεται κάποιο να μένει στη Γαλλία και να έχει την έδρα του στην Ελβετία. Τώρα, για να δούμε τι γίνεται με το σύριαλ του Gerard Depardieu, το reality το οποίο συνεχίζεται με την δική του, αν θέλεις, συνενοχή. Ναι. Ο Gerard Depardieu, λοιπόν, ήδη από χθες ξέρουμε ότι έλαβε το διαβατήριό του, συναντήθηκε με τον Πούτιν, έγινε δεκτός με μεγάλη και θερμή υποδοχή από Ρώσους και Ρωσίδες και σήμερα του προτάθηκε, παρακαλώ, να αναλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού και Δημοκρατίας της χώρας και πριν ακόμα και γίνει από... Ναι, έτσι λέγεται. Υπουργείο Πολιτισμού της Δημοκρατίας της Ρωσίας. Συγγνώμη, ναι. Και μάλιστα πριν ακόμα δεχτεί, που ο ίδιος είπε ότι τον τιμά πολύ η πρόταση, θα αναλάβει και ως εκπρόσωπος της διεκδίκησης του Μουντιάλ για το 2018. Πολύ, οπότε, πολύ ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι γύρισε και δήλωσε ότι η Ρωσία είναι μια πάρα πολύ δημοκρατική χώρα. Αυτό θα είχαν αντίρρηση βέβαια και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις αλλά και η Δύση, αλλά αυτό δεν τον αποσχολεί. Είναι λογική. Μπορεί να της πηγαίνει της Ρωσίας να μην είναι δημοκρατική χώρα, αλλά δημοκρατική χώρα δεν είναι ακριβώς. Εγώ πάλι και... είμαι περίεργη για να δω τις επιπτώσεις, Ιουλία και Κωνσταντίνε, στις ταινίες του Gerard Depardieu στους Γάλλους μετά από όλα αυτά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και οι συμπατριώτες του. Δηλαδή, όπως είναι ο αεροβουλευτής των Πρασίνων, Ντανιέλ Κομπεντή, τον αποκάλεσε ήδη ηλίθιο και εκείνον και την Βριζίτ Μπαρντουά. Μια πάρα πολύ σκληρή έκφραση. Από Σιρανόντε Μπερζεράκ θα το κάνει Σιρανόντε Μπερζεράκοβιτς, από Βελίξ θα γίνει ο Βελίξοβιτς και ξέρεις. Και να πάμε τώρα στην Ισπανία, όπου είχαμε jackpot στο ισπανικό λότο το Ελνίνιο, το οποίο πριν από λίγο μάθαμε ότι τελικά θα μοιραστεί σε 5 πόλεις της Ισπανίας. Στην Αλικάντε, στη Λεόν, στη Μαδρίτη, στη Μούρσια και στην Τενερίφη. Ήδη θα μοιραστεί 200.000 ευρώ ο κάθε νικητής. Ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί τα ονόματα. Θα περάσουμε τώρα σε μία εικόνα που πραγματικά μας προκάλεσε σοκ. Βλέπετε αυτήν την κυρία η οποία συνομιλεί με τους αστυνομικούς. Πρόκειται για την πρέσβυρα της Αιγύπτου, η οποία χαστουκίζει, βλέπετε αυτή τη στιγμή, αστυνομικό Κύπρια του αεροδρομίου, επειδή της κάνει έλεγχο. Το περιστατικό συνέβη στις 29 Δεκεμβρίου, όταν η πρέσβυρα της Αιγύπτου προσπάθησε να συνοδεύσει συγγενείς της μέχρι την αίθουσα αναμονής, αλλά δεν της επιτράπει λόγω του ότι έπρεπε να περάσει σε έλεγχο. Η αλαζονία της εξουσίας μπροστά στην κάμερα. Και τέλος να πάμε... Όμως, καλά τις κάνανε. Να πάμε τώρα στη Βραζιλία, όπου μία γάτα που μετέφερε κινητό και ένα πριόνι τέθηκε υποκράτηση όταν πέρασε την πύλη φυλακής. Θεωρείται συνεργός κρατούμενου που ετοιμαζόταν να αποδράσει. Αυτή λοιπόν η μικρή γατούλα εντοπίστηκε από αστυνομικούς, αναφέρει μία κολλητική ταινία και πάνω σε αυτή να βρίσκονται όλα αυτά τα σύνεργα κάποιων από τους φυλακισμένους που ήθελαν να αποδράσουν. Τώρα τι φταίει το μικρό ζωάκι δεν ξέρουμε, αλλά παρόλα αυτά συνελήφθη. Τι να πει κανείς. Ιουλία Βελισσαράτου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα να επιστρέψουμε στα δικά μας και να δούμε αν αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο μετρό. Αχιλλέα Τόπα. Έβα, καλό απόγευμα. Τα προβλήματα συνεχίζονται. Να θυμίσουμε ότι τα προβλήματα ξεκίνησαν λόγω ευνίδιας κατάληψης συνδικαλιστών αλλά και μελών του σωματείου των εργαζομένων από την Αττικό Μετρό Εταιρείας Λειτουργίας στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων. Το αποτέλεσμα, το μεγαλύτερο πρόβλημα μάλλον παρατηρείται στη γραμμή 2, δηλαδή στη γραμμή Άγιος Αντώνιος Άγιος Δημήτριος. Εκεί από τους 14 διαθέσιμους σειρμούς λειτουργούν μόνο οι 9 αυτή τη στιγμή, μόνο οι 9 εκτελούν δρομολόγια. Το αποτέλεσμα είναι ότι αντί να εκτελούνται δρομολόγια κάθε 3,5 λεπτά που προβλέπει το πρόγραμμα, εκτελούνται δρομολόγια κάθε 6 λεπτά, ενώ αναμένεται να γίνουν πολύ χειρότερα τα πράγματα σε περίπτωση που υπάρξει βλάβη σε έναν σειρμό και χρειαστεί να μπει στο αμαξοστάσιο για συντήρηση είτε για αποκατάσταση βλάβης. Καλύτερα είναι τα πράγματα στη γραμμή 3, δηλαδή στη γραμμή από την Δουκής Πλακεντίας μέχρι το Εγάλεο. Εκεί τα δρομολόγια πραγματοποιούνται κάθε 5 λεπτά αντί για 4,5 λεπτά. Εκεί εκτελούν δρομολόγια
όλοι οι σειρμοί. Τώρα, οι συνδικαλιστές διαμαρτύρονται για την υποβάθμιση της εταιρείας, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, και για το ενιαίο μισθολόγιο, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή σύντομα και θα μειώσει τις αποδοχές τους. Στελέχη, ωστόσο, του Υπουργείου Μεταφορών κάνουν λόγο για μια ενέργεια η οποία είναι παράνομη, ότι δεν προηγήθηκε απόφαση του Σωματείου των Εργαζομένων, όπως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις, και διαμηνύουν ότι θα εφαρμοστούν όλα τα νόμιμα σε περίπτωση που οι συνδικαλιστές συνεχίσουν αυτού του είδους την κατάληψη, η οποία βεβαίως έχει και επιπτώσεις και στα δρομολόγια, Εύα. Αχιλλέα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και στο σημείο αυτό, όπως σας είπαμε και πριν, να δούμε λίγο τι αλλάζει στην τσέπη μας και πότε θα τις δούμε όλες αυτές τις αλλαγές. Μισθωτοί και συνταξιούχοι, λόγω της παρακράτησης φόρου. Παναγιώτης Παντελής, φοροτεχνικός. Καλό σας απόγευμα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Θα μας δώσετε τα φώτα σας. Α, καλή χρονιά, δεν τα έχουμε πει. Όχι, ναι. Δεν τα έχουμε πει. Ασχολούμαστε συνέχεια με το φορολογικό και έχω την αίσθηση ότι τα έχουμε πει. Καλωσορίζω και τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, πρόεδρο της ΕΣΕΕ, για να δούμε όλες αυτές οι αλλαγές. Τι επιπτώσεις και το νέο φορολογικό θα έχει και στην αγορά. Βγάλατε και κάποια στοιχεία τα οποία θα τα δούμε σε λίγο με την πτώση του τζίρου στα καταστήματα. Καλωσορίζοντας και τη Μαρία Ντότσικα, εργατολόγο στο επάγγελμά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ντότσικα, που είστε κοντά μας. Και από Θεσσαλονίκη, τον εργατολόγο, τον κύριο Γιάννη Σοπασί. Καλό σας απόγευμα, κύριε Σοπασί. Καλό σας απόγευμα και καλή χρονιά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Γιάννη, κύριε Παντελή, χρόνια πολλά. Λοιπόν, αφού ευχαριστώ πολύ, κύριε Παντελή. Χρόνια πολλά θα είναι καλά, κύριε Παντελή, γιατί έχουμε κάνει με τη βοήθεια τη δική σας όλες αυτές τις προσταφαιρέσεις για να δούμε τι μένει τελικά. Κοιτάξτε να δείτε. Γενική και βλέπουμε ότι οι αλλαγές είναι πολύ μεγάλες. Ωραία. Η γενική κατεύθυνση η οποία υπάρχει με το μίνι φορολογικό, να το πω έτσι, είναι ότι ουσιαστικά θα επιβαρυνθούν αυτοί οι οποίοι έχουν παιδιά. Και όσο περισσότερα παιδιά έχουν, τόσο και μεγαλύτερη θα είναι αυτή η επιβάρυνση. Και βέβαια αυτή η επιβάρυνση θα αρχίσει να μπαίνει στη ζωή μας από τα τέλη του Ιανουαρίου, όπου θα αρχίσουμε να παίρνουμε και τους πρώτους μισθούς. Άρα εκεί θα δούμε ότι όσοι έχουν περισσότερα παιδιά θα έχουν και μειωμένο μισθό, που θα είναι η παρακράτηση του φόρου, εν συγκρίση με ό,τι είχαν το 2012. Ο υπολογισμός ή οι κάρτες τις οποίες θα δείτε δεν συμπεριλαμβάνει ένα πράγμα. Για να τις δούμε και να μας εξηγήσετε. Εδώ μιλάμε για το πόσο χάνουν οι μισθωτοί εν συγκρίση με το 2012 και το 2013. Είναι μια γενική κάρτα με βάση διάφορους μισθούς. Λέμε λοιπόν ότι ένας με 714 ευρώ το 2012 χωρίς παιδί είχε μια παρακράτηση φόρου 36 ευρώ. Ναι. 21 αν είχε ένα παιδί, 7 ευρώ αν είχε δύο παιδιά. Και ανάλογα μιλάμε για τα 1071 ευρώ μισθό, θα είχε 89 ευρώ, είχε 89 ευρώ παρακράτηση, 74 ευρώ δηλαδή μικρότερη παρακράτηση, αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό στον κόσμο γιατί είχε ένα παιδί, 60 ευρώ αν είχε δύο παιδιά και ουσιαστικά πηγαίνει λέγοντας. Όσο λοιπόν περισσότερα παιδιά είχε κάποιος το 2012 με τα παλιά δεδομένα, τόσο λιγότερη ήταν και η παρακράτηση η οποία του γινόταν κάθε μήνα στο μισθό. Αν θα περάσουμε λοιπόν στην επόμενη κάρτα, την οποία έχουμε ετοιμάσει και η οποία έχει υπολογιστεί με τα νέα δεδομένα και με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, τι βλέπουμε. Ότι αν έχω ένα ετήσιο εισόδημα της τάξης των 10.000 ευρώ, θα έχω 27 ευρώ παραπάνω μισθό από ό,τι έπαιρνα το 2012, όχι δηλαδή θα έχω μεγαλύτερη παρακράτηση, αλλά θα έχω μικρότερη παρακράτηση. Αν έχω ένα παιδί, θα έχω 13 ευρώ περισσότερη αύξηση του μισθού, να το πω έτσι. Και όπου πηγαίνουμε σε αρνητικό πρόσημο μπροστά, εκεί ουσιαστικά θα έχω μείωση μισθού. Ένα λεπτό. Να πάμε στον κύριο Σοπασί. Κύριε Σοπασί, αυτό δεν είναι παράλογο. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Όσο περισσότερα παιδιά, τόσο μεγαλύτερη η παρακράτηση. Δεν θα έπρεπε να ισχύσει το αντίθετο. Εξαρτάται, θες να πετύχεις. Όχι, όχι απλά είναι παράλογο, αλλά είναι και αντιδημογραφικό. Η Ελλάδα, κυρία Αντωνοπούλου, στην επόμενη απογραφή θα έχει περίπου στα 8 εκατομμύρια κατοίκους, αν λογιστούμε ότι η υπογεννητικότητα θα συνεχιστεί. Οι νέοι μας και οι επιστήμονες ειδικά φεύγουν στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα θα μείνουν συνταξιούχοι, κάποιοι άνεργοι, κάποιοι αλλοδαποί και η κατάσταση αυτή δεν δίνει προοπτική σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να απασχολήσουν και το Υπουργείο των Οικονομικών, γιατί δεν έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο ακόμα.
Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν υπόψη αυτά που αναφέρεται και αναφέρει και ο κύριος Παντελής, γιατί νομίζω ότι χτυπούνται οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν 2, 3 και 4 παιδιά και αυτό δεν κάνει καλό στη χώρα, βοηθάει την υπογεννητικότητα και τη συνέχεια αυτής της χώρας, η οποία ουσιαστικά αδειάζει από νέους ανθρώπους. Κύριε Παντελή. Εκείνο που θέλω να προσθέσω και να διευκρινίσω ακόμα, αυτό το οποίο είδαμε, δεν παίρνει υπόψη του δύο πράγματα. Παίρνει καθαρά μόνο το φόρο με βάση το μισθό που έχει ο καθένας. Ναι. Δεν παίρνει υπόψη του την επιδόματα. Εισφορά αλληλεγγύης. Αφήστε τα επιδόματα. Δεν παίρνει υπόψη του την εισφορά αλληλεγγύης, η οποία εισφορά αλληλεγγύης ξεκινάει από τις 12.000 και πάνω και είναι 1, 2, 3 ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Και δεν παίρνει υπόψη τις φοροαπαλλαγές που μέχρι σήμερα αυτοί οι άνθρωποι είχαν. Δηλαδή κάποιος ο οποίος είχε ένα παιδί. Οι οποίες μηδενίζονται. Κάποιος που ένα παιδί και είχε ένα φροντιστήριο ή πλήρωνε ένα ενίκιο, αυτές οι φοροαπαλλαγές δεν λαμβάνονται πια υπόψη. Εκείνο που δεν παίρνει ακόμα υπόψη είναι ότι από τον Ιούνιο, όποτε τελειώσουν οι δηλώσεις, γιατί ένας για να πάρει το επίδομα των τέκνων θα πρέπει να προσκομίσει και τη φορολογική του δήλωση, το εκαθαριστικό δηλαδή που θα του έρθει, οι φορολογικές δηλώσεις με βάση το νομοσχέδιο που αύριο θα κατατεθεί στη Βουλή, τελειώνουν στα τέλη Ιουνίου. Και για το οποίο η ΕΣΕΑ αντιδρά, κύριε Κορκίδη. Έχετε διατυπώσει επανειλημμένως τη διαφωνία σας, θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, με κάποιους υδραυλικούς του Υπουργείου Οικονομικών και κακούς υδραυλικούς, οι οποίοι διέρεαν συνεχώς σενάρια φορολογικά, φτάσαμε στο παραπέντε να ψηφιστεί άλλο ένα, αν θέλετε. Πώς μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς, όχι μήνυμα φορολογικό, έκτρωμα φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο πραγματικά αναζητείται λογική. Άκουσα και τον κύριο Παντελή, άκουσα και τον κύριο καθηγητή, να αναζητείται λογική από ένα ουσιαστικά φορολογικό που έχει καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα. 2,5 δισεκατομμύριων ευρώ είναι το κουστούμάκι που μας ράψανε, 1,2 δις παίρνουν από τους μισθωτούς, 1,3 δις από τις επιχειρήσεις. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Πού είναι η λογική πρώτα απ' όλα στο μέτρο των αποδείξεων. Όταν χωρίζεις τον Έλληνα φορολογούμενο σε δύο κατηγορίες, όχι αν θέλετε από το ύψος του εισοδήματος, που είναι το λογικό για κάθε φορολογικό, αλλά από την πηγή του εισοδήματος. Δηλαδή, άλλο Θεό πιστεύει ο μισθωτός, άλλο ο συνταξιούχος, που είναι μια κατηγορία, και άλλο ο ελεύθερος επαγγελματίας. Αυτό προφανώς, κύριε Κορκίδη, στην προσπάθειά τους ενδεχομένως να πατάξουν την υψηλή φοροδιαφυγή του ελεύθερου επαγγελματία, όπως κάποιοι υποστηρίζουν. Και δεν θα ήταν γιατί σου λέει ο μισθωτός, ο συνταξιούχος. Εγώ να το δεχτώ αυτό. Δεν μπορεί να φοροδιαφύγει. Εγώ ξέρω πολύ καλά τις 8 κατηγορίες οι οποίες φοροδιαφεύγουν. Το εμπόριο είναι στην 8η θέση. Έτσι, αλλά δεν στέκομαι σε αυτό. Δεν θα έπρεπε να είναι πουθενά. Δεν θα πρέπει να υπάρχει φοροδιαφυγή, τουλάχιστον στα επίπεδα που υπάρχει σήμερα. Τι είναι λοιπόν πιο λογικό? Δεν είναι οι αποδείξεις οι οποίες παίρνουμε να έχουν ένα ρόλο και να είναι οι κύριες φοροαπαλλαγές μας? Κλέβουμε τα χρήματα που δίνουμε για την οποιοδήποτε αγορά? Δεν νομίζω. Οι περισσότεροι δηλώσεις νομοταγής πολίτες δεν το κάνουν αυτό. Ναι. Δεν θα έπρεπε λοιπόν αυτή η απόδειξη, αντί να είναι σκουπίδι, να την πετάς, να μην έχει καμία σημασία, αν θέλετε να είναι αντικείμενο συναλλαγής, μη μου βάλεις το ΦΠΑ, να μου κόψεις το 23% και μη μου δώσεις απόδειξη, να είναι φοροαπαλλαγή. Για να αυτό πάμε λίγο και, στην κυρία Ντότσικα που δεν έχουμε μιλήσει μέχρι ώρας. Κυρία Ντότσικα, παρουσιάσαμε πριν τους μισθούς μας. Πώς θα τους δούμε από εδώ και πέρα? Πώς προδιαγράφεται το εργασιακό τοπίο στη χώρα μας από εδώ και πέρα? Σε κάποια προηγούμενη συζήτηση είχα πει μια παρατήρηση και αισθάνομαι την ανάγκη να την επαναλάβω. Η μείωση του εισοδήματος που προκύπτει λόγω της υψηλής φορολογίας ή μάλλον λόγω της νέας φορολογίας, για να μην τη δώσω χαρακτηρισμό, είναι κατά τη γνώμη μου αντίθετη με την αρχή της αναλογικότητας. Διότι η αρχή της αναλογικότητας, έτσι όπως τη θεμελιώνει το Σύνταγμα, επιβάλλει τη ρύθμιση τέτοιων φορολογικών κανόνων ώστε αυτή να είναι ανάλογη με τις δυνατότητες του φορολογουμένου. Όταν λοιπόν ο φορολογούμενος γονέας, για να έρθω στο παράδειγμα των γονέων που είδαμε προηγουμένως με τις κάρτες, όταν ο φορολογούμενος γονέας πρέπει να ξοδέψει για τη συντήρηση του παιδιού του, τότε αυτός ο γονέας, συγκρινόμενος με έναν άλλον εργαζόμενο του ιδίου εισοδήματος, έχει μικρότερη ικανότητα να προσφέρει στα δημόσια βάρη με τη φορολογία του από ότι ο άγαμος όμοιος εργαζόμενος. Πρώτος κανόνας που κατά τη γνώμη μου δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη στο σχεδιασμό του νομοσχεδίου.
και ακολουθούν όλες οι επόμενες σκέψεις, τις οποίες άκουσαν να παρουσιάζονται βεβαίως από τον κύριο Κορκίδη για το τι θα γίνει με τη λειτουργία στην αγορά, για το τι κίνητρα δημιουργούνται για την πάταξη φοροδιαφυγής. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό, δεν έχουμε καταλάβει ότι το φορολογικό σύστημα πρέπει να είναι ανάλογο με τις δυνατότητες των φορολογουμένων. Τελεία. Τελεία, άνω τελεία μάλλον. Έχει απορίες ο Κωνσταντίνος και αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Ο Νίκος Υποφάντης θα μας πει όλα τα στοιχεία για το πώς πήγε ο τζίρος στην αγορά αλλά και τις τέσσερις αλλαγές στο ασφαλιστικό. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Εδώ επιστρέφουμε λοιπόν συζητώντας τι βλέπουμε στο μισθό μας, κύριε Παντελή, στις συντάξεις με τις παρακρατήσεις φόρου. Πώς όλο αυτό επηρεάζει σαφέστατα, κύριε Κορκίδη, την αγορά και τον τζίρο, θα μας τα πείτε σε λίγο. Συνταξιούχοι, να πούμε μόνο το εξής, ότι θα έχουν μεγαλύτερη παρακράτηση γιατί έχουν 12 μισθούς πια το 2013 και όχι 14. Ακριβώς. Και αυτό το οποίο είπαμε πριν, ότι όλο αυτό το πράγμα γίνεται για να μας κόψουν και να μας ράψουν ένα κουστούμάκι 2,5 πώς το λένε, δισεκατομμύρια. Πάρα πολλά πράγματα λοιπόν, τα οποία ζορίζουν τον κόσμο, γίνονται για λίγα χρήματα. Και για να δούμε τώρα, κύριε Σοπασί, τι ανατροπέ. Τι αλλαγές και θέλω το σχόλιο σας αμέσως μετά. Θα έχουμε συντάξεις, εφάπαξ και επικουρικές. Μείωση 12% στις διπλές συντάξεις αναδρομικά. Αυτό θα έπρεπε να έχει συμβεί από το 2012. Δεν συνέβη. Ναι. Από ό,τι φαίνεται, βρήκαν κάποιο τρόπο και θα συμβεί από τώρα. Πόσα υποτίθεται ότι θα κερδίσει το κράτος από αυτό? Το Μάρτιο στις επικουρικές. Να τη δούμε. Ναι. Πόσα θα κερδίσει λοιπόν το κράτος? Μέσα... Ναι. Θα κερδίσει κάποια εκατομμύρια. Πόσα? Ενδεχόμενα βέβαια αναδρομικά, δεν θα είναι εσωρετικά. Πόσα, 200-250 εκατομμύρια. Θα τα πάρει αναδρομικά. Λοιπόν, αυτόματο ψαλίδι βεβαίως, από Μάρτιο. Ναι, κύριε Σοπασί. Ναι, στις επικουρικές συντάξεις εδώ θα πρέπει να πούμε ότι δημιουργείται ενιαία αρχή απονομών επικουρικών συντάξεων. Ναι. Και εδώ θα έχουμε μειώσεις, περαιτέρω μειώσεις επικουρικές συντάξεις. Περαιτέρω. Όπως επίσης πρέπει να πούμε... Νέες εννοείται, νέες μειώσεις, κύριε Σοπασί. Ναι, γιατί θα πρέπει να συγκλίνουν κάποιες επικουρικές συντάξεις, γιατί υπάρχουν ελλείμματα στα ασφαλιστικά λοιπόν ταμεία, τα επικουρικά. Επίσης πρέπει να πούμε, κυρία Αντωνοπούλου, να δούμε τι γίνεται, κύριε Σοπασί, και με το εφάπαξ. Γιατί όσοι θα πάρουν το εφάπαξ τον επόμενο χρόνο θα το δουν κατά 50% μειωμένο όσοι το πάρουν το 2014. Αυτό θέλω να πω, ότι από το 2014 θα έχουμε μικρότερο εφάπαξ έως και 50%, γιατί και εκεί θα υπάρξει ενιαίος μηχανισμός και δεν θα δίνεται βάση της τελευταίας πενταετίας, αλλά βάση της διετίας. Μάλιστα. Επίσης ελέγχονται 560.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν έχουν ΆΜΚΑ και αρχού φορολογικού μητρώου. Έτσι. Σαφές. Και ακόμα υπάρχει η απογραφή η οποία έγινε στους ελεύθερους επαγγελματίες. Εκεί υπάρχει μια διαφορά γύρω στους 10.000 οι οποίοι δεν απογράφηκαν. Και νομίζω ότι εάν όντως έτσι έχουν τα πράγματα, ο ΑΕ θα ωφεληθεί από αυτές τις κύριε Σοπασί, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Να πάμε αμέσως τώρα στον Νίκο Υποφάντη. Να είστε καλά κι εσείς. Για να δούμε, κύριε Κορκίδη, πώς όλη αυτή η κατάσταση που περιγράφουμε και Κωνσταντίνε έχει επηρεάσει εν τέλει την αγορά. Νίκο. Νομίζω θα δείτε τα αποτελέσματα. Θα δείτε ακριβώς το. Μας έλεγε ο κύριος Κορκίδης, αν θυμάμαι καλά, πέρσι τέτοια εποχή που τον είχατε πάλι φιλοξενούμενο στο στούντιο, ότι πιο κάτω δεν γίνεται. Μείον 30% ο τζίρος. Κι όμως πέρασαν αυτές οι γιορτές. Και είμαστε κατά 21-30% χαμηλότερα σε τζίρο. Από πέρυσι. Παρακαλώ, από πέρυσι. Από πέρυσι. Χάθηκαν κάποια δισεκατομμύρια από την αγορά μόλις μέσα σε ένα χρόνο. Και αν και νομίζαμε οι περισσότεροι ότι πέρυσι ήταν η τελευταία χρονιά που η αγορά θα έχει αυτή την κατάσταση. Από την αγορά, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία μας δίνει η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου και στην έρευνα που έχει κάνει σε 58, αν κάνω κάποιο λάθος, κύριε Κορκίδη, διορθώστε με. Ναι, σε 58 εμπορικούς συλλόγους σε όλη τη χώρα. Διαπιστώνεται το εξής, ότι οι κλάδοι των ενδυμάτων και των υποδημάτων, των βιβλίων, τα είδη δώρων και των τροφίμων, έχουμε μια τεράστια πτώση. Έχουν απαντήσει οι εκπρόσωποι των εμπορικών συλλόγων ότι από 86-70% έχουμε μειωμένη ζήτηση
Μιλάμε για νούμερα τα οποία αποδεικνύονται από την αγορά. Ήταν το ρεπορτάζ μας όλες αυτές τις μέρες. Μας το αποδεικνύουν και τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. Όμως, αυτό το οποίο λέγαμε, το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και ο κ. Κουρκίδης, είναι ότι ενδεχομένως να έχουμε και αύξηση στα τρόφιμα και στα παιδικά με τα παιχνίδια. Ας δούμε πάλι λίγο την κάρτα, αν μπορούμε. Λίγο ακόμα να τη δούμε την κάρτα. Κοιτάξτε τι έχουν απαντήσει. Είναι ελαφρώς μειωμένη, σύμφωνα με τους εμπόρους, η ζήτηση. Σταθερή μας λένε 24-30% και αυξημένη 27-25%. Πράγμα που το βλέπουμε, το κάναμε ρεπορτάζ αυτές τις μέρες, ότι στα τρόφιμα ο Έλληνας αλλά και στα παιχνίδια δεν έκανε πίσω. Έβαλε το χέρι στην τσέπη και πραγματοποίησε αγορές. Οι υπόλοιπες αγορές, είναι... όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι έχουν ισοπεδωθεί κυριολεκτικά. Είναι ακριβώς έτσι. Θα σας πω ότι 4 στους 10 Έλληνες καταναλωτές δεν περιόρισαν τα δώρα στα παιχνίδια και στα ρούχα, τα παιδικά. Βεβαίως, πολύ μειωμένης αξίας, αν θέλετε, τα δώρα. Και είναι χαρακτηριστικό το συμπέρασμα που βγάλαμε από την έρευνα ότι ένας στους 10 Έλληνες που δεν μπόρεσε να αγοράσει δώρο, το έφτιαξε ο ίδιος. Το 12%. Που πραγματικά δείχνει και τη γενναιοδορία και την ευαισθησία και την αξιοπρέπεια του Έλληνα αυτή την περίοδο. Πήρε δηλαδή την πρώτη ύλη και έφτιαξε μόνο του δωράκια. Έφτιαξε ένα δώρο για να μπορέσει να το χαρίσει το 12% των καταναλωτών. Οι 2 στους 10 αγόρασαν ρούχα ένδυσης υπόδησης και οι υπόλοιποι 3 αγόρασαν δώρα πολύ χαμηλής αξίας, δηλαδή ένα συμβολικό δώρο για να μπορούν να... Κύριε Κουρκίδη, μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η δήλωση με την οποία συνοδεύει τα στοιχεία. Και λέτε ότι εξαιρείστε από το νέο ΕΣΠΑ. Ναι, είδατε αυτά τα αποτελέσματα τελικά μόνο εμάς συγκινούν, όχι το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και για πείτε μας, γιατί εξαίρετε το εμπόριο. Την Παρασκευή. Δηλαδή, οι έμποροι δεν μπορείτε να πάρετε επιδότηση ΕΣΠΑ. Το λιανικό εμπόριο και όχι μόνο δεν είναι η μόνη μεγάλη παράληψη και η εστίαση. Εξαιρούνται από τους ΚΑΔ που προβλέπονται για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, δηλαδή αυτή η ρευστότητα των 456 εκατομμυρίων ευρώ που περιμέναμε και έχει ανακοινωθεί καμιά δεκαριά φορές από το Υπουργείο μέχρι σήμερα. Και στην καλύτερη περίπτωση θα μπορούσε να εκταμιευθεί προς την πραγματική οικονομία κατά τον Ιούνιο ή Ιούλιο. Κυρία εξαιρεί Ντότσικα. Ξαφνικά το λιανεμπόριο, χωρίς να ξέρει ο ίδιος ο Υπουργός. Μισό λεπτό, Νίκο, μια στιγμή βλέπω την κυρία Ντότσικα πολύ κατηφή. Για ποιο λόγο. Και κλείνει και ο χρόνος μας. Οπότε, ναι. Τι να πω. 250 εκατομμύρια θα χάσει κατά πως φαίνεται το κράτος από την εξυπνάδα με το πετρέλαιο θέρμανσης και θα τα πάρει από τους εφάπαξ. Καλά δεν πάμε, ωραία δεν είναι. Το πρόβλημα του εφάπαξ είναι ένα πάρα πολύ σκοτεινός θάλαμος. Διότι το εφάπαξ, τουλάχιστον για τους δημοσίους υπαλλήλους, είναι ειδικά ερευνητέο για το κατά πόσον είναι ανταποδοτικό. Mm-hmm. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι επί σειρά ετών, μιλάμε για δεκαετίες τώρα που στα πίσω, τα ταμεία δεν είχαν αξιοποιήσει τους πόρους τους, στη συνέχεια ήρθανε τα επεισόδια των τελευταίων 3 ετών, ακολούθησε και το κούρεμα. Σήμερα τα ταμεία μας δηλώνουν ότι είναι άδεια και από την άλλη μεριά τα δικαιώματα προσδοκίας των ασφαλισμένων να εισπράξουν το εφάπαξ τους έχουν πλέον εξανεμιστεί. Και μέσα από αυτή την εξανέμιση καλλιεργείται μία μεθόδευση διαφόρων τεχνικών, όπως ο περιορισμός του υπολογισμού του εφάπαξ στα τελευταία 2 χρόνια με τις δραματικές περικοπές. Αυτό. Οπότε θα φαίνεται ότι ο υπολογισμός είναι μεν άψογος, αλλά η βάση του υπολογισμού πάσχει. Και εάν κάποιος προσπαθήσει να αναζητήσει τι κατέβαλα εγώ για το εφάπαξ μου, τι κατέβαλε ο εργοδότης μου για το εφάπαξ μου, θα ψάξει να βρει το ταμείο άδειο και κατά το παρελθόν αυτά τα χρήματα να μην είναι επενδεδημένα και να δώσουν αξία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Νίκο, κυρία Ντότσικα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Νίκο Υποφάντη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κουρκίδη, κύριε Παντελή, σα ευχαριστούμε και εσά. Ξέρετε τι θα μα ζητήσει η Τρόικα, έτσι, τη ζήτηση για το 2014. Τι. Οι 45 Γιάννητες να μειωθούν σε 22,5. Τουλάχιστον δεν χάνουμε το χιούμορ μα, κύριε Κουρκίδη. Μόνο με χιούμορ μπορούμε. Μόνο με αυτό από ό,τι φαίνεται, αλλά και με τα καλά μα τα έθιμα. Προχωράμε και καμιά φορά προσπαθούμε, Σταύρο Ιωαννίδη, να δούμε και τη θετική πλευρά τη ζωή. Γιατί με όλα αυτά τα δεδομένα δεν είναι και εύκολο. Καλό σου απόγευμα. Καλό απόγευμα, Εύα. Έτσι είναι. Πράγματι, χρειάζεται πού και πού να ρίχνουμε και κάποια ματιά που μας κάνει και λίγο αισιόδοξους. Βλέπουμε και κάτι διαφορετικό, έτσι να παίρνουμε και μία ανάσα από την καθημερινότητα. Ο λόγος λοιπόν για τα ρακουτσάρια στην Καστοριά, καθώς από σήμερα έχουμε τους εορτασμούς, το καρναβάλι όπως λέμε της Καστοριάς, το οποίο φυσικά έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα, πολύ όμορφες εικόνες που μας έρχονται από την παγωμένη κατά τα άλλα Καστοριά. Αυτό είναι αρχαίο σπάιντερμαν. Φυσικά επικαιροποιημένο με όλα τα γνωστά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, η κοινωνία μας σήμερα. Ωστόσο, οι καρναβαλιστές εκεί δεν χάνουν το κέφι τους. Είδαμε πολύ όμορφες εικόνες με νέους ανθρώπους και μεγαλύτερους, παιδιά.
όλοι στους δρόμους, γιορτάζουν παραδοσιακά με χάλκινα, όργανα, με κρασί αρκετό και βέβαια παραδοσιακά εδέσματα. Είναι ο καλύτερος τρόπος, θα έλεγε κανείς, για να κλείσουν οι εορτασμοί των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, το δεκαήμερο αυτό το εορταστικό. Ολοκληρώνεται λοιπόν με το συγκεκριμένο καρναβάλι, με τα ραγκουτσάρια που έχουν κάνει γνωστή την Καστοριά όχι μόνο στην Ελλάδα Μάλιστα. αλλά και στο εξωτερικό, πρέπει να σας πω. Σταύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το ωραίο ταξίδι εδώ στην Καστοριά. Και εμείς βεβαίως, καλωσορίζοντας τη Μελίνα Τσέλιου, να θυμίσουμε ότι συνεχίζει ο διαγωνισμός μας για το ποδήλατο, Μελίνα. Έτσι, γιατί μπορεί να μας κάνουν τη ζωή μας ποδήλατο, αλλά εμείς δίνουμε δώρο ένα ποδήλατο. Είπαμε το σχόλιο με τα πιο πολλά like στο Facebook, στο Live Sky. Έτσι θα κερδίσει ένα ποδήλατο. Την Πέμπτη θα βρούμε το σχόλιο αυτό ποιο είναι το πιο έτσι, πετυχημένο. Την Παρασκευή θα ανακοινώσουμε το όνομα. Λοιπόν, Μελίνα, το θέμα μας. Πάμε να δούμε μία είδηση που αφορά πάρα πολύ τη χώρα μας. Μία είδηση, πρέπει να σου πω, που μας αφορά εξαιτίας των ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων που έχουμε ξαναπεί και από το live, από τη στήλη μας Υγεία πάνω απ' όλα, αλλά και από την τηλεόραση του Sky. Βλέπετε τα γιγαντιαία πάντα που ίσως να κρύβουν, πρέπει να σας πω, ένα πολύ μεγάλο μυστικό στο αίμα τους. Μία λύση στο μεγάλο πρόβλημα των ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων, των λοιμώξεων εκείνων μέσα στα νοσοκομεία μας που δυστυχώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν τα αντιβιωτικά που έχουμε σήμερα. Οι ερευνητές από την Κίνα ανακοίνωσαν ότι έχουν βρει μία ουσία η οποία φαίνεται να σκοτώνει τόσο βακτήρια όσο μύκητες μέσα σε μία ώρα. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο καθηγητής μικροβιολογίας, ο κύριος Στάνος Σακρής. Οι καθελυσιδίνες αποτελούν μία σημαντική ομάδα των λεγόμενων αντιμικροβιακών πεπτιδίων. Η άλλη μεγάλη ομάδα είναι οι διφενσίνες. Έχουν βρεθεί στα διάφορα θηλαστικά αλλά και σε άλλα σπονδυλωτά εκατοντάδες διαφορετικά τέτοια αντιμικροβιακά πεπτίδια που έχουν πολύ σημαντική αντιμικροβιακή δράση. Μπορούν λοιπόν να καταστρέψουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα διάφορα μικρόβια και μύκητες, που είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό όπλο στα επόμενα χρόνια για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων από τα πολυενθητικά μικρόβια. Όπως ξέρουμε σήμερα, πάρα πολλές λοιμώξεις, ιδιαίτερα νοσοκομιακές λοιμώξεις στη χώρα μας αλλά και αλλού, οφείλονται σε μικρόβια τα οποία δεν είναι ευάλωτα από τα αντιβιωτικά που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας. Έτσι, αυτά τα αντιμικροβιακά πεπτίδια μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό όπλο στη μάχη έναντι των λοιμώξεων από τα πολυενθητικά μικρόβια. Φαίνεται ότι τα πάντα προσφέρουν ένα αντιβιωτικό για τα πάντα, Εύα Κωνσταντίνε. Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα, όντως. Λοιπόν, ενδονοσοκομιακή λίμωξη ονομάζεται εκείνη η λίμωξη η οποία αναπτύσσεται όταν κάποιος ασθενής μπαίνει σε ένα νοσοκομείο και αναπτύσσεται μετά από 48-72 ώρες. Ας δούμε όμως τι έχουν να αντιμετωπίσουν οι επιστήμονες για να έχουμε αυτή τη νέα ουσία έτοιμη σε αντιβιωτικό. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, έχει φανεί ότι αυτά τα αντιμικροβιακά πεπτίδια μπορούν να δράσουν συνεργικά, να βοηθήσουν δηλαδή τη δράση των αντιμικροβιακών ουσιών, των αντιβιωτικών που ήδη χρησιμοποιούμε για αυτές τις λοιμώξεις. Στο μέλλον θα πρέπει οι διάφορες κλινικές δοκιμές να μπορέσουν να ξεπεράσουν τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα. Ένα είναι το σημαντικό κόστος της παραγωγής αυτών των πεπτιδίων, των αντιμικροβιακών πεπτιδίων, αλλά και την προτεραιολογική τους αποδόμηση και να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν στην κλινική πράξη, που θα είναι ένα πολύ σημαντικό όπλο για την καταπολέμηση των λοιμώξεων από τα πολυενθεκτικά μικρόβια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας είπε ο καθηγητής μικροβιολογίας, ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να αφανίσουμε τα υπόλοιπα 1600 πάντα που έχουν μείνει στον κόσμο, ένα είδος προς εξαφάνιση. Να εμφανίσουμε τους Έλληνες συνταξιούχους για να σώσουμε τις τράπεζες. Πρέπει πάντα, να σας πω ότι έχουν καταφέρει οι επιστήμονες, Κωνσταντίνε μου, να συνθέσουν τη συγκεκριμένη ουσία, να είναι έτοιμη προς αξιοποίηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σας πω ότι ειδικά στα ελληνικά νοσοκομεία υπάρχουν περιπτώσεις όπου μία ενδονοσοκομιακή λίμωξη δεν έχει τη λύση με τα σημερινά αντιβιωτικά. Γι' αυτό λέμε συχνά πυκνά, μην παίρνετε αντιβιωτικό για την πλάτη. Και εμείς όπως πάντα, βέβαια, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Και πάμε για διαφημίσεις. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και επειδή μας κάνουν τη ζωή πατίνη, εμείς θα σας δώσουμε δώρο ένα ποδήλατο. Πώς? Μ' άρεσε αυτό το διαφορετικό. Το σχόλιο με τα περισσότερα live στο Facebook κερδίζει ένα ποδήλατο like. Αξίας 350 like. Ευρώ. Κάνε like στο like και like στο live. Έτσι. Μέχρι την Πέμπτη θα τρέξει αυτό, 10 Ιανουαρίου. Την Παρασκευή ούτως ή άλλως μας έχουν όντως κάνει τη ζωή πατίνη και εσείς θα έχετε πάρει το ποδήλατό σας, διότι μάλλον θα έχει πέρασει και το φορολογικό.
Τα πάω όλα. Τα πες όλα. Εντάξει. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά και πάλι στη μισή Ελλάδα. Γιάννηδες, Ιωάννηδες και σε όποιον άλλο και στον πρόδρομο που γιορτάζει. Αν μου ξεφεύγει κανένα όνομα και σε αυτό. Σύμφωνα και εμείς... όντως ναι. με το σχέδιο της Τρόικας, 45 Γιάννηδες θα γίνουν 22,5. Του ενός κοκόρου τη γνώση δεν τη χρειαζόμαστε γιατί έχουμε φάει τον κόκορα. Λοιπόν, να έχετε ένα πολύ καλό απόγευμα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο πριν τις 3. Γεια σας.